Φύγανε. Φύγανε. Μας άφησαν. Μας άφησαν. Μη λες ότι λέω. Α, δεν λέω ότι λες εσύ, λέω αυτό που πρέπει να πω. Πάμε ξανά. Φύγανε. Γαμώ το Θεό μου. Μην βρίζεις με την πρώτη, πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση. Γαμώ το Θεό μου. Πάμε ξανά και έχουμε στο νου μας την κρίσιμη λέξη. Κλιμάκωση. Φύγανε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να φύγανε. Δεν είναι πουθενά, φύγανε. Είσαι σίγουρος. Τους βλέπεις πουθενά εδώ γύρω. Άρα φύγανε. Με συγχωρείς. Τώρα το χάλασα εγώ. Τους βλέπεις πουθενά εδώ γύρω. Το έκανα σαν εξυπνάδα. Γαμώ το Θεό μου. Κάποιος που έχει ξεμείνει στη μέση του ωκεανού δεν λέει εξυπνάδες. Γαμώ το Θεό μου. Με συγχωρείς. Πάμε ξανά. Φύγανε. Μήπως να το αφήσουμε. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, θα δεις. Αρκεί να ξεκολλήσουμε από την αρχή. Έλα, πάρε ανάσα και πάμε πάλι. Φύγανε. Δεν μπορεί να φύγανε. Δεν είναι πουθενά. Μα δεν μπορεί. Είχα κρατήσει το σημάδι, φύγανε. Να τους ψάξουμε. Να φωνάξουμε. Βοήθεια! Όχι ακόμη βοήθεια. Πρώτα ψάχνεις το σκάφος. Δεν πιστεύεις πως σε άφησαν. Μετά αρχίζεις και βρίζεις και μετά. Μετά είναι η ώρα να φωνάξεις βοήθεια. Γαμώ το Θεό μου. Πρέπει να μπεις μέσα κλιμακωτά, να υπάρξει κλιμάκωση. Γαμώ την κλιμάκωσή μου. Πρέπει να μπεις μέσα. Το τσιγάρο. Δεν μπορείς να καπνίσεις, αγάπη μου. Είμαστε στη μέση. Του ωκεανού. Είμαστε στη μέση του... Ωκεανού. Το πλοίο που μας έφερε εδώ έφυγε και είμαστε στη μέση του ωκεανού. Προσπάθησε να το νιώσεις. Στη μέση του ωκεανού. Ναι, στη μέση του ωκεανού. Αν δεν το χωνέψεις, δεν θα λειτουργήσεις. Το πλοίο μας έφερε για να βγάλουμε υποβρύχιες φωτογραφίες του βυθού. Και επειδή καθυστερήσαμε, μάζεψαν τους άλλους και εμάς μας ξέχασαν. Και μας άφησαν. Και έχουμε απομείνει οι δυο μας στο κέντρο του κενού. Μια απλή ακολουθία είναι. Τη χωνεύεις και σε πάει μόνη της, σαν ποδήλατο στην κατηφόρα. Στην κατηφόρα. Σε παρακαλώ, μωρό μου, συγκεντρώσου. Είναι για μας, διάολε. Για τη ζωή μας. Για μας. Πάμε πάλι. Φύγανε. Δεν με νοιάζει κανένας τους. Φύγανε. Να πάνε να γαμηθούνε και αυτοί και ο Δόκτωρ Ζω. Φύγανε, αγάπη μου. Wow. Θυμώνεις κιόλας. Φύγανε. Και τώρα που θύμωσες θα μας τιμωρήσεις κιόλας. Σε παρακαλώ, φύγανε. Εμείς περιμένουμε περί ΔΕΗ στη δίκαιη τιμωρία. Κείμενε στο απόλυτο έλεος σας. Μωρό. Φύγανε. Φύγανε και μας άφησαν. Στα σίγουρα φύγανε. Δεν φαίνονται πουθενά. Γιατί φύγανε. Εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν μια φωτογραφία από τις Πέρκες με τα 8 μάτια. Γιατί φύγανε. Δεν είχαν το δικαίωμα να φύγουνε. Θα γυρίσουνε. Θα μετρήσουν, θα δουν πως λείπουμε και θα γυρίσουνε. Δεν είχαν το δικαίωμα να φύγουνε. Πληρώσαμε εισιτήριο. Θα γυρίσουνε. Κλείσαμε τα εισιτήρια από το ίντερνετ εδώ και ένα μήνα. Πληρώσαμε με πιστοτική, έχουν τα ονόματά μας. Εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν μια φωτογραφία από το βυθό με τις Πέρκες. Θα γυρίσουνε. Θα μετρήσουν τις στολές, τις εξαρτήσεις, θα δουν ότι λείπουνε δύο και θα γυρίσουν. Ξέρεις. Αυτές οι Πέρκες ήταν σαν όνειρο. Πρέπει να μείνουμε στο ίδιο σημείο. Θα έρθουν να μας μαζέψουν. Κι αν δεν έρθουν. Θα έρθουν. Ησύχασε και θα έρθουν. Μα πώς έγινε, δεν αργήσαμε. Μπορεί και να αργήσαμε. Κάποια στιγμή το σκέφτηκα, αλλά σε είδα που έφευγες πίσω από τα κοράλια και... Και τι? Δεν θέλησα να στο χαλάσω. Δηλαδή εγώ Θεό. Δεν είπα αυτό. Συνέχεια αυτό λες. Το φωνάζεις με κάθε σου ανάσα. Ηρέμησε. Όλη μου η ζωή είναι μια σειρά λαθών που τα παρατηρείς, τα διαγραμμίζεις με το μαρκαδωράκι σου και μετά μου λέει ρεμίσω. Σταμάτα. Ενώ το ξέρεις πως δικιά σου ιδέα ήταν όλο αυτό. Δικιά σου και του γαμημένου του δοκτορά σου. Μη βρίζεις. Θα βρίζω όσο θέλω. Κάποια αρχίδια με αφήσανε στη μέση του ωκεανού και θα βρίζω όσο θέλω. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Πρέπει να κάνουμε οικονομία δυνάμεων. Ποιος σου είπε πως έχω ανάγκη από οικονομία δυνάμεων. Κοίταξε, για να μας βρούνε, πρέπει να μείνουμε σταθεροί στο ίδιο σημείο. Που σημαίνει πως πρέπει να προσπαθήσουμε να μην κοιμηθούμε. Πρέπει να μην πιούμε θαλασσό νερό για να αντέξουμε τη δίψα και την αφυδάτωση. Πρέπει να βρέχουμε το κεφάλι μας για να μην πάθουμε ηλίαση. Πόσο θα λέει αυτά. Γιατί το κάνεις αυτό. Και αυτό με το θαλασσό νερό που το βρήκες, σου στέλνει σκονάκια. Μπορείς να σταματήσεις. Μην χαλάς κάθε προσπάθεια. Είναι ήδη χαλασμένο. Είμαστε σε ένα χαλασμένο ωκεανό. Δεν υπάρχει χαλασμένος ωκεανός. Πλοίο. Περνάει πλοίο. Βοήθεια! 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 Δεν μας είδανε. Δεν γινόταν να μας δουν. Έπρεπε να έχουμε φωτοβολίδες. Πού να σκεφτούμε τις φωτοβολίδες. Εσύ θες. Έπρεπε να έχεις προνοήσει. Έπρεπε να σου έχει στείλει σκονάκι ο κολογιατρός σου. Να σου πει ότι πρέπει να έχεις φωτοβολίδες, αδιάβροχο κινητό, προφυλακτικά, υπογλώσσια για το έμφραγμα, μια αγία γραφή, τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ο Δόκτωρ Ζωότ
Είναι η μόνη μας ελπίδα. Πρέπει να κρατηθούμε μαζί. Να μην κοιμηθούμε και μας πάει το κύμα. Κι αν γίνει αυτό, τι πιθανότητες έχουμε? Θα έρθουν σίγουρα. Δεν σε ρώτησα αυτό. Θα έρθουν σίγουρα. Κι αν μας πάρει το κύμα? Έβαλα σημάδι ένα βράχο εδώ κάτω. Νομίζω πως έχει γυριστεί μια ταινία με αυτήν ακριβώς την υπόθεση. Για όλες τις υποθέσεις έχουν γυριστεί ταινίες. Ο άντρας έλεγε πως είχε βάλει σημάδι ένα βράχο. Κάθε τόσο βουτούσε για να τσεκάρει. Αλλά στο τέλος παραδέχτηκε πως δεν υπήρχε κανένας βράχος. Πως δεν είχε βάλει κανένα σημάδι. Ποιο λόγο είχε να το κάνει αυτό? Για να πει πως έκανε κάτι. Εγώ λέω την αλήθεια. Ο βράχος υπάρχει. Βάλε τη μάσκα και πήγαινε δες τον. Κάτι άνοιξε το πόδι μου. Τι συμβαίνει? Ήσύχασε, δεν ήταν τίποτα. Πέρασε. Θα ξανάρθει. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Άκουσέ με. Άκουσέ με, μωρό μου, άκουσέ με. Δεν ήταν τίποτε. Συμβαίνει πολλές φορές στις περιπτώσεις αυτές. Νομίζεις πως τα άκρα σου αγγίζουν κάτι που το σκέφτεσαι πολύ, που το φοβάσαι πολύ. Έχουν γραφτεί μελέτες. Μελέτες. Ναι, μελέτες. Ονομάζεται σύνδρομο Αρτσιμπόλτο. Αισθητοποιείται μια φοβία, μια έντονη επιθυμία, μια αναμονή. Κοιτάζεις έναν πάγκο με ψάρια και άξαφνα βλέπεις να σχηματίζεται το πρόσωπο του πατέρα σου. Άνθρωποι βλέπουν την Παναγία, τους Αγίους, τους Αγγέλους. Άνθρωποι με κομμένα πόδια νιώθουν φαγούρα στα πέλματα. Εκείνος ήταν καλές αυτά. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Δεν υπάρχει τίποτε εκεί κάτω. Μα το ένιωσα. Νόμισες πως το ένιωσες. Είναι σαν το Θεό. Ποτέ μου δεν ένιωσα το Θεό. Κάποτε θα το νιώσεις. Όλοι οι άνθρωποι κάποτε νιώθουν με το Θεό. Έστω για μια φορά στη ζωή τους. Έστω για μια στιγμή. Ξέρουν πως δεν υπάρχει, αλλά το νιώθουν. Εσύ τον έχεις νιώσει. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί δεν μου απαντάς, τον έχεις νιώσει. Πλοίο. Εδώ! Εδώ! Βοήθεια! 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 Δεν μας είδαν. Δεν μας βλέπουν. Είμαστε μακριά. Είμαστε μακριά. Γαμώτο. Ποτέ δεν θα μας δούνε. Μιλες βλακίες, θα γυρίσουν. Ποτέ δεν θα γυρίσουν. Θα γυρίσουν, θα βρουν τα ρούχα μας και θα γυρίσουν. Τώρα θυμάμαι τι έγινε όταν το ξανά. Σαν να το βλέπω μπροστά μου. Σαν να το βλέπω. Ναι, σαν να το βλέπω. Πριν από εμάς ήταν εκείνοι οι Ιαπωνέζοι, τα δύο ζευγάρια. Τους θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Ιαπωνέζοι. Ναι, οι Ιαπωνέζοι. Αυτοί βούτυξαν ταυτόχρονα αναζεύγη. Προφανώς είχαν εκπαιδευτεί σε καταδύσεις. Ήταν απίστευτα συντονισμένοι, σαν να ήταν ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος και η σκιά του. Έτσι ενώ βούτυξαν τέσσερις, ο καταγραφέας του πλοίου είδε δύο και σημείωσε δύο. Μα όταν δύο ώρες αργότερα ανέβηκαν στο σκάφος, ανέβηκε ο καθένας μόνος του. Όλοι ανέβαιναν μόνοι τους. Έτσι έγινε, αλλά αυτή τη φορά ο καταγραφέας του πλοίου μέτρησε σωστά. Πως ανέβηκαν τέσσερις. Κι έτσι του βγήκε το νούμερο όσων βούτυξαν. Χωρίς εμάς. Αυτός φταίει. Αυτό το αρχίδι φταίει. Η κακιά η ώρα φταίει. Αυτό το βρωμερό αρχίδι. Μην το επιτρέπεις αυτό στον εαυτό σου. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα επιτρέπω στον εαυτό μου. Ήταν η κακιά η ώρα. Δεν υπάρχει καμιά κακιά ώρα. Υπάρχει ένα αρχίδι που έπρεπε να κάνει σωστά τη δουλειά του και μας άφησε. Υπάρχει μια αρχιδοεταιρεία που προσλαμβάνει αρχίδια για να φύγουν ανθρώπους στη μέση του ωκεανού. Υπάρχουν οι γαμημένοι Ιαπωνέζοι που βουτούν ένα ζεύγι. Είναι αυτά που λες. Έπρεπε να ρίξουν την ατομική βόμβα σε όλες τις πόλεις τους. Τι τρελάθιες. Ξέρεις, τον Ιαπωνέζο πεθαίνω. Δεν πεθαίνεις, κανείς δεν πεθαίνει. Ποιος τους είπε πως μπορούν να βουτούν ένα ζεύγι? Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα? Έχουν το δικαίωμα να βουτούν όπως θέλουν. Τότε κι εγώ έχω το δικαίωμα να ρίχνω βόμβες. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ρίχνει βόμβες. Εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να μου μιλάς για δικαιώματα. Είσαι άντρας μου και όφιλες να με προστατεύσεις. Οι άντρες γαμάνε και προστατεύουν. Δεν κάνουν κήρυγμα. Σε παρακαλώ. Θα καταστρέφεις όλα. Θα καταστρέφω ό,τι θέλω. Θα κάνω μήνυση στην εταιρεία. Αυτό κάτω καταγραφέα θα το βάλω 100 χρόνια φυλακή. Μιλάμε για λάθος πράγματα. Στον δικηγόρο το καταλαβαίνεις. Η εκδίκηση δεν βοηθάει. Έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Πρέπει να μιλάμε για μας. Ο Ζόρτζ είπε να τα λες αυτά. Βέβαια. Έπρεπε να το έχω σκεφτεί νωρίτερα. Αυτό το αρχίδι. Καμάτα. Αυτό το αρχίδι θέλει. Κολοδόκτωρά σου. Πάψε. Σε αυτό θα βάλω την ατομική βόμβα. Κάθε. Θα την δώσω στον πόλο του. Θα τον κάνω πυρηνικό μανιτάρι. Βούλαστο, γαμάτα μου! Βούλαστο! Συγγνώμη, αγάπη. Φυσικά, συγγνώμη. Συγγνώμη. Μη ζητάς! Κόφτο! Πρέπει να σταματήσουμε, δεν βγάζει πουθενά, είναι ένα κτίνος. Δεν μπορούμε πια να σταματήσουμε. Πρέπει. Είμαστε μόνοι στη μέση του ωκεανού.
πας. Να απομακρύνεσαι. Σε παρακαλώ, μην απομακρύνεσαι. Θέλω να κατουρίσω. Να κατουρίσεις εδώ. Θέλω να πω 10 μέτρα πιο πέρα να κατουρίσω σαν άνθρωπος. Εγώ πριν εδώ κατούρισα. Σε ένα σύγχαμα, πότε κατούρισες. Όταν μιλούσαμε για το σύνδρομο Αρτσιμπόλτ. Σε ένα σύγχαμα. Ήταν φυσική ανάγκη. Κοιμόμαστε στους Ιαπωνέζους, ήταν φυσική ανάγκη. Καταλαβαίνω, ήταν φυσική ανάγκη. Δεν έχει τίποτα κακό το κάτουρο. Μάλιστα θα έπρεπε να είχαμε ένα μπουκάλι, να κατουρούσαμε μέσα σε αυτό και να πίναμε το κατουρό μας. Αυτό πάλι που το έμαθες. Το είδα σε μια ταινία. Αυτό είναι, το παραδέχτηκες. Έχεις δει την ταινία. Ποια ταινία. Εσύ το είπες, την έχεις δει την ταινία. Δεν καταλαβαίνω ποια ταινία εννοείς. Αυτή την ταινία με τους δύο που ξέμεινα στη θάλασσα. Είδα μια ταινία με μια ομάδα ορειβατών που είναι παγιδευμένοι σε ένα καταφύγιο. Λες ψέματα. Ποιο λόγο έχω να πω ψέματα. Γιατί νομίζεις πως θα επιζήσεις. Και οι δύο θα επιζήσουμε. Δεν θέλεις να το παραδεχτείς. Θα γυρίσουν. Το ξέρω πως θα γυρίσουν. Νομίζω πως μας πήρε το ρεύμα. Δεν μας πήρε το ρεύμα. Θα βρουν τις τσάντες μας και θα γυρίσουν. Νομίζω πως η ταινία έχει γίνει από αληθινή ιστορία. Όλες οι ταινίες είναι καμωμένες από αληθινές ιστορίες. Πρέπει να κολυμπήσουμε, να πάμε κάπου, να κάνουμε κάτι. Πρέπει να περιμένουμε. Αυτό είναι απάνθρωπο. Αυτό είναι το μόνο ανθρώπινο. Οι άνθρωποι γίνανε άνθρωποι γιατί μπορούμε να περιμένουμε. Δεν αντέχω να περιμένω. Δεν αντέχω την ανθρωπιά σου. Πρέπει να την αντέξεις. Θέλω να κολυμπήσω. Αυτό δεν θα βγάλει πουθενά. Πρέπει να κρατηθούμε πνευματικά μέχρι να έρθουν. Πρέπει να μιλάμε. Να μιλάμε γιατί. Για εμάς που πρέπει να αντέξουμε την αναμονή. Γιατί πρέπει. Γιατί είναι μια ανθρώπινη λύση. Ξέρω πως σε δυσκολεύει. Είναι δύσκολο πράγμα η ανθρωπότητα. Δεν θέλω να γίνω καμία ανθρωπότητα. Ήδη είσαι. Θέλεις, δεν θέλεις, είσαι. Είμαι μία μόνη γυναίκα που θέλησε να δει τις Πέρκες με τα 8 μάτια. Την ανθρωπότητα την έχω χεσμένη. Δεν είσαι μόνη. Δεν πρέπει να μείνεις μόνη. Και τώρα είμαι μόνη. Τώρα είσαι με μένα. Τώρα πρέπει να μείνεις με μένα. Ο ήλιος γέρνει. Λυπάμαι που θα σου το πω, μα ο ήλιος έχει δύσει από ώρα. Πέφτει η νύχτα. Η νύχτα έχει πέσει από ώρα. Πώς είναι δυνατόν να μην το κατάλαβα. Συμβαίνει αυτό στον ωκεανό. Και τώρα που έχει πέσει η νύχτα, πώς ξέρεις ότι δεν μας έχει παρασύρει το ρεύμα. Έχεις δει. Τώρα πια δεν το ξέρω. Και τι θα κάνουμε. Θα περιμένουμε. Τι θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε μέχρι το ξημέρωμα. Και τι θα γίνει το ξημέρωμα. Θα έρθουν να μας μαζέψουν. Αυτό γίνεται στην ταινία. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στην ταινία. Λες ψέματα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λες ψέματα. Και την ταινία την έχεις δει, δεν την και σημάδι δεν υπήρχε ποτέ, και οι Ιαπωνέζοι μπροστά μας ποτέ δεν βούτυξαν ένα τέτοιο. Δεν υπήρχαν μπροστά μας Ιαπωνέζοι, το έχεις φτιάξει εσύ όλο αυτό. Καταφιές. Όχι, τι, εσύ τους είπες να φύγουν, τους πλήρωσες. Τρελαίνεσαι, παθαίνεις αφυδάτωση και τρελαίνεσαι. Εσύ τους είπες να φύγουν, το έχεις στήσει όλο αυτό. Ποιο λόγο είχα. Θα το σχεδιώσω. Το μεγάλο σχέδιο της ζωής σου. Ποιον λόγο είχα. Ήταν όλη σου η ζωή, το κόλπο γκρόσο της ζωής σου. Πόσο τους πλήρωσες. Πλήρωσα για να πεθάνω. Ναι. Πλήρωσες για να στηθεί το σκηνικό του θριάμβου σου. Πάντοτε ήθελες να κατησχείς πνευματικά. Να σέρνονται όλοι πίσω από το ολόλαυρο μυαλό σου. Πάντοτε ήθελες να γαμάς με το μυαλό σου το μυαλό των άλλων. Ο μέγας καθηγητής που συντρίβει τα μυαλά των φοιτητών του, που τους κάνει χυλό ζόμπι. Με την ήρεμη φωνή του, με τα απέσια φωτεινά του επιχειρήματα, με τη γαμημένη του απόσταση. Μάλιστα. Εσύ δεν το έγραψες. Η διδασκαλία είναι ένας αγώνας για τη μέχρι θανάτου επικράτηση. Στο τέλος κάθε διδασκαλική σχέση βρίσκεται μόνο ο θάνατος. Έχεις πολύ χαμηλά. Είτε ο χαμός του μαθητή, είτε η δολοφονία του δασκάλου. Το βάζεις ξεκομμένο από τα συντραπτώματα. Στη σχέση δασκάλου και μαθητή, το μόνο νοσηρό είναι το αίτημα για συνύπαρξη. Πολύ χαμηλά. Η μόνη αληθινή διδαχή είναι ο φόνος. Τόσο πολύ με ενισχύει λοιπόν. Αυτός είστε. Κάθε φορά που αυτοκτονούσε ένας φοιτητής σου, τα είχα συντριβώσουν, πήγαινε στην κηδεία γεμάτος αγάπη για τον αυτοκτόνο, αλλά στην ουσία το θεωρούσες άλλο ένα παράσημο. Αποδελτίωνες τις εφημερίδες με την είδηση και την έβαζες στις ντοσιές. Είσαι παρανοϊκή, δεν έβλαψα ποτέ κανέναν. Ο δάσκαλος είναι ένα serial killer. Απάγει το θύμα, το κλείνει σε ένα σκοτεινό υπόγειο, το ταΐζει για να το παχύνει και μετά το τρώει! Μιλάς σαν άσχετη, σαν να μην είσαι σε θέση. Εσύ δεν τα γράψε αυτά! Εσύ δεν
διδάσκεις, εσύ δεν δίνεις συνεντεύξεις. Ο αντιφιλόσοφος, ο αντιπροφήτης, ο αντιδάσκαλος. Εσύ δεν είσαι που γαμάς όλο τον κόσμο. Ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα μπορούσες να ζηλεύεις. Ειδικά εσύ. Ειδικά εγώ είμαι ο μόνος άνθρωπος που δεν γαμάς, ε? Άργησες να το πεις, το περίμενα νωρίτερα. Ναι. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που δεν γαμάς. Προφανώς γι' αυτό και σε έφερα εδώ. Βολεύει να κάνω μια αρχή. Εσένα κάθε ανομαλία σε βολεύει. Και τους πλήρωσα για να μας ξεχάσουν, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Να σε παχύνω και να σε φάω. Ναι, γι' αυτό. Μάλιστα. Και το βυθό με τις πέρκες. Εγώ τον διάλεξα. Το βυθό με τις πέρκες. Ναι, το βυθό με τις πέρκες. Εγώ τον διάλεξα. Εγώ έψαξα στο ίντερνετ την ιστορία ετούτου του βυθού και των ψαριών του. Γιατί δεν μιλάς? Το βυθό με τις πέρκες τον διάλεξα εγώ. Φυσικά, μπήκα στο μυαλό σου και στο υπέβαλα εγώ. Προφανώς αυτό έκανες. Θα μπορούσες να το προβλέψεις. Φυσικά, θα μπορούσα να προβλέψω πως εσύ θα χτυπούσες στο Google πέρκες με 8 μάτια. Θα μπορούσες να το μαντέψεις. Ύστερα, όταν θα κατεβαίναμε στο βυθό, ήξερα πως εσένα θα σου ερχόταν να καθυστερήσουμε. Και όταν εγώ θα σου έδειχνα πως είναι ώρα να φύγουμε, είτε μου έκανες νόημα να μείνουμε λίγο ακόμη. Και αυτό το είχα προβλέψει. Δεν ξέρω. Ξέρεις. Όλα εγώ τα αίσθησα γιατί δεν μπορώ να γαμίσω. Δεν το συνεχίζει, δεν βγάζει πουθενά όλο αυτό. Που όλα είναι κομμάτι του σχεδίου μου. Θέλω να κατουρίσω. Πήγαινε πιο πέρα και κατούρα. Σαν άνθρωπο. Φοβάμαι, μη χαθώ μέσα στο σκοτάδι. Κατούρα εδώ τότε. Δεν με σχένεσαι. Όχι, δεν σε σχένομαι. Ίσως να ήμουν άδικη μαζί σου. Ίσως και να ήσουν. Αγκαλιάσέ με. Δεν γίνεται. Αγκαλιάσέ με, σου λέω. Δεν γίνεται έτσι. Μπορούσα να δω το πρόσωπό σου, όλο αυτό το σκοτάδι με τρελαίνει. Δεν έχω κάποια λύση στο πρόβλημά σου. Νιώθω πως έχω ξεχάσει το πρόσωπό σου. Δεν γίνεται να έχεις ξεχάσει το πρόσωπό μου. Δεν είμαι σίγουρη. Απλώς δεν είσαι σίγουρη. Συμβαίνει αυτό στον ωκεανό. Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα συμβαίνει αυτό. Έστω. Δεν είσαι σίγουρη μέσα στη νύχτα. Θέλω να αγγίξω το πρόσωπό σου. Θέλω να βεβαιωθώ πως είσαι εσύ. Ησύχασε, εγώ είμαι. Και πού το ξέρω εγώ. Θα το ήξερες αν μου είχες εμπιστοσύνη. Μπορώ να σ' αγγίξω. Σε παρακαλώ. Μπορείς. Εσύ είσαι. Στο είχα πει. Εσύ θέλεις να αγγίξεις το πρόσωπό μου. Εγώ δεν έχω αμφιβολίες. Ναι, ξέρω. Είμαι σίγουρος πως είσαι εσύ. Πάντοτε είσαι σίγουρος. Ναι, πάντοτε ήμουν σίγουρος. Εγώ όμως δεν είμαι. Τι δεν είσαι? Σίγουρη. Για ποιο πράγμα? Πως είμαι εγώ. Ησύχασε, εσύ είσαι. Δεν αστειευόμαι. Και τι θέλεις να κάνω? Θέλω να ψηλαφίσεις το πρόσωπό μου. Εσύ είσαι. Και πού το ξέρεις? Ξέρω το σχήμα του προσώπου σου. Πότε το πρόσεξες? Από την πρώτη στιγμή. Πάντοτε προσέχω το σχήμα του προσώπου ενός ανθρώπου. Μπορώ να θυμάμαι τα σχήματα χιλιάδων προσώπων. Τι το ιδιαίτερο έχει το σχήμα ενός προσώπου? Το σχήμα ενός προσώπου είναι ύπαρξη. Εγώ ποτέ δεν πρόσεξα το σχήμα του προσώπου σου. Δεν πειράζει. Πειράζει. Είμαι ζωγράφος και ποτέ δεν πρόσεξα το σχήμα του προσώπου σου. Μα δεν ζωγραφίζεις πρόσωπο. Δεν έχει σημασία, έπρεπε να σε πω καλύτερα. Κάποια πράγματα τα κάνουμε λάθος. Νομίζω πως δεν σε κατάλαβα ποτέ. Αυτό είναι υπερβολή. Με καταλαβαίνεις ως ένα σημείο. Εγώ θέλω να σε καταλάβω εντελώς. Κανείς δεν καταλαβαίνει ποτέ τον άλλον εντελώς. Πληγώθηκες πριν. Για ποιο πράγμα? Πού είπα πως δεν μου κάνεις έρωτα. Είπες
πως δεν σε καμάω. Έχεις δίκιο, αυτό είπα, σου ζητώ συγγνώμη. Ωστόσο αυτό συμβαίνει, αυτό ακριβώς. Σε πλήγωσα. Αυτό που συμβαίνει με πληγώνει. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Το συζητάμε εδώ και 15 χρόνια. Ήσουν ειλικρινής από την πρώτη στιγμή. Ποτέ δεν κρύφτηκες, ποτέ δεν υποκρίθηκες, ποτέ δεν έριξες το φταίξιμο σε άλλο. Δεν μπορούσα. Μπορούσες. Να με λιώσεις σαν κουνόπι στον τοίχο. Μα πώς, αφού εγώ είχα το πρόβλημα. Ξήσουν ιδιοφία, μπορούσες να το ρίξεις όλο πάνω. Όλα τα μπορείς εσύ. Με υπερεκτιμάς. Θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή που με πρόσεξες, είχα την αίσθηση πως με έβαλε στοίχημα. Δεν βάζω ποτέ στοιχήματα. Εσύ ήσουν ο επερχόμενος τυφώνας της διανόησης που δεν θα έφυγε όρθιο τίποτα στο πέρασμά του. Και εγώ ήμουν ένα τίποτα. Ας ήσουν η σημαντικότερη ζωγράφος της γενιάς σου. Ένα τίποτα ήμουν. Λοιπόν, αν συνεχίσεις αυτό το βιολί, θα σταματήσω. Ένα τίποτα ήμουν. Εσύ με έκανε σημαντική. Η δική σου γνωστή, όποιος ήθελε να σε γλύψει, αρκούσε να κάνει κάτι για μένα. Μια κριτική, μια έκθεση, μια πρόταση για συνεργασία. Πάντοτε σε θαύμαζα. Η ζωγραφική σου αξίζει πέρα από μένα. Πάντοτε με συμπονούσες. Γι' αυτό με διάλεξες. Ήθελες κάποια να τη συμπονέσεις και μετά να τη γεννήσεις, να τη δημιουργήσεις μέσα από το κεφάλι σου. Δεν σου έλειπε τίποτα. Αν δεν συναντιόμασταν, θα μπορούσες να είσαι με οποιονδήποτε άλλο. Αν δεν συναντιόμασταν, δεν θα ήμουν τίποτα. Ακούω έναν ήχο. Τον ακούς? Τον ακούω. Είναι πλήρω. Εδώ! Εδώ, βοήθεια! 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 Δεν ήταν πλοίο. Δεν μπορεί. Βοήθεια! Φάνηκε πως ήταν πλοίο. Αν ήταν πλοίο θα είχε αναμένα φώτα. Μπορεί να μην τα είδαμε. Μπορεί να έχουμε τυφλωθεί εδώ πέρα. Δεν έχουμε τυφλωθεί. Ζούμε μια νύχτα στην καρδιά της άγριας φύσης. Της πιο άγριας φύσης που υπάρχει. Διψάω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Θυμάμαι σαν τώρα την πρώτη φορά που σ' άκουσα να μιλάς. Κι εγώ τι θυμάμαι. Με είχε σύρει παρέα μου. Θα ακούγαμε το μεγάλο αστέρι του Πανεπιστημίου. Ήρθες φορώντας εκείνη τη γαλάζια μπαντάνα στα μαλλιά. Μιλούσες για τη μύδια. Κάθισες ο κλαδόν στο περβάζι του παραθύρου. Ήσουν τόσο μικρός σου. Σαν μινιατούρα. Όταν άρχισες να μιλάς, σώπασαν όλοι. Έλεγες για τη Μύδια πως είναι η πρώτη γυναίκα της ιστορίας, πως διεκδικεί τον εαυτό της ως πλήρη οντότητα και όχι ως παραπληρωματική ύπραξη. Δεν ήταν και τόσο πρωτότυπα όλα αυτά. Πως το μόνο άξιο τέλος της αγάπης είναι ο φόνος. Τα είχαν πει κι άλλοι αυτά. Και έλεγες για τη Μύδια πως είναι η Παναγία του ερχόμενου καιρού, η ευλογημένη Παναχρία. Και πεφτό απογευματινό ήλιο στα μαλλιά σου, είχες κοτσιδάκια με μπλε χάνδρες. Το αμφιθέατρο σ' άκουγε ζαλισμένο. Κοιτούσα έξω από το παράθυρο ψάχνοντας για ένα αμερικανικό κάστρο. Θυμάσαι πως τέλειωσες. Άβε με θέα κράτεια πλέον. Και μετά, τι υπερμάχου, μηδία τα νικητήρια. Η σάρκα σου χαμογελούσε. Πρώτη φορά έλεγα χαμογέλα στη σάρκα. Το αμφιθέατρο έπεσε από τα χειροκροτήματα. Και είπα, να μια ακίνθινη κοπέλα. Θυμάμαι μετά που δεχόσουν ερωτήσεις. Είχες βάλει όριο, μόνο 7 ερωτήσεις σε κάθε μάθημα. Διάλεγες εσύ από ένα δάσος χέρια. Ευχόμουν να σηκώσει το χέρι. Το σήκωσα στην 7η ερώτηση μαζί με άλλους 100. Η κυρία στο περιβάλλον του παραθύρου. Ήμουν σίγουρη πως θα διαλέξεις εμένα. Σε ρώτησα τι απογίνεται η Μύδια μετά το φόνο. Σε είχα ήδη ερωτευτεί. Η Μύδια γυρίζει στο βυθό της, έτσι απάντησες. Κατόπιν, περίμενα να αδειάσω το θέατρο. Μου πρότεινες να πάμε στη συναυλία των Waterdeath. Αρνήθηκες. Ήταν πολύ εύκολο για σένα. Μου αντιπρότεινες να έρθω στη Λάτιν βραδιά του Τμήματος Καλών Τεχνών, δύο μέρες αργότερα. Αν τα καταφέρω, θα περάσω, απάντησε ζηματισμένος. Ήσουν από τις διοργανώσεις, θα τραγουδούσες κιόλας. Ήρθες με 2 ώρες καθυστέρηση. Χρόνια αργότερα μου είπες ότι εκείνο το βράδυ συζητούσες κάτι που δεν μπορούσε να τυχό πει. Μόλις με είδες, πήρες το μικρόφωνο και τραγούδησες. Είχα πιει. Τα Ultima Nights. Τραγούδησες πέρα. Μου είπες πως τραγουδούσα. Σαν η εκείνθινη κοπέλα. Και έπειτα σου είπα πως θα σε φιλήσω. Άσε με! Άσε με, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Ποιο? Θυμόμαστε ακριβώς τα ίδια, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι φυσιολογικό, είναι λάθος.
Ξέρεις. Συνέχεια αυτό μου λες. Τι άλλο να πω. Δεν γίνεται να θυμόμαστε ακριβώς τα ίδια. Φυσικά και γίνεται. Ποτέ δύο άνθρωποι δεν θυμούνται ακριβώς τα ίδια γεγονότα. Δεν αυτά που λες. Ο Ζώτς έβαλε να συμφωνείς μαζί μου, έτσι. Σταμάτα. Βέβαια, αυτό το αρχίδι φταίει. Εγώ φταίω. Αυτό το αρχίδι φταίει. Εγώ φταίω. Το αρχίδι σου φταίει. Εγώ φταίω που δεν σε γαμάω. Μην μιλάς έτσι. Αυτό ξέρεις πως αυτό φταίει για όλα. Νομίζω πως ακούω ένα πλοίο. Δεν ακούς τίποτα. Δεν χάνουμε τίποτα να φωνάξουμε. Χάνουμε, πάντοτε χάνουμε κάτι. Μα το ακούω, πλησιάζει. Δεν ακούς τίποτε, δεν υπάρχουν πλοία μέσα στη νύχτα. Και τι θα κάνουμε. Θα περιμένουμε. Τι θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε, δεν ξέρω τι, αλλά θα περιμένουμε. Πριν είπες πως θα περιμένουμε να ξημερώσει. Δεν θυμάμαι να είπα κάτι τέτοιο. Είσαι βέβαιος ότι θα ξημερώσει. Είσαι βέβαιος ότι υπάρχει ξημέρωμα. Μέχρι τώρα πάντοτε ξημέρωμα. Εγώ θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα ξημερώσει. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα. Κρυώνω. Θα πρέπει να κρυώνεις εδώ και ώρα. Τι θα κάνουμε. Θα περιμένουμε κρυώνοντας. Εγώ θα κολυμπάω πέρα δόθη για να ζεσταθώ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η καλύτερη λύση. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να με τρομάξει. Ποιο. Που δεν ξέρεις. Που εσύ δεν ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω. Προφανώς είναι και αυτό μέρος του σχεδίου. Δεν υπάρχει σχέδιο. Πάντοτε υπάρχει σχέδιο. Εσύ πάντοτε λειτουργούσες βάσει σχεδίου. Δεν υπάρχει σχέδιο. Οι άνθρωποι πειραματιζόμαστε σε έναν κόσμο δίχως σχέδιο. Ορίστε να το εσύ το είπες. Πειραματιζόμαστε. Δεν πειραματιζόμαστε ακριβώς επειδή δεν υπάρχει σχέδιο. Από την αρχή το ήξερα πως είναι ένα πείραμα για σένα. Όλοι οι άνθρωποι είναι ένα πείραμα για τον διπλανό. Από την αρχή το ήξερα πως έτσι με έβλεπες. Ναι, εσύ πώς με έβλεπες. Εγώ σε αγάπησα. Εγώ σε αγάπησα. Τι μπλέκεις την αγάπη τώρα. Εγώ σε αγάπησα χωρίς να κάνω κανένα πείραμα. Τότε γιατί είμαστε εδώ. Τι εννοείς. Εννοώ πως είτε υποκρίνεσαι, είτε προσπαθείς να ξεγελάσεις τον εαυτό σου. Αν δεν έκανες κανένα πείραμα, τότε γιατί είμαστε εδώ. Γιατί μας ξέχασαν. Γιατί δεν σε γαμάω. Σου ζήτησα συγγνώμη, είναι χυδαίο. Δεν το λες ξανά και ξανά. Δεν το λέω να σκορθώ, το λέω γιατί συμβαίνει. Ωραία, τότε χρησιμοποίησε μια άλλη λέξη. Να το κάνουμε έρωτα, ναι, σου αρέσει. Ωραία. Είμαστε εδώ γιατί δεν κάνουμε έρωτα, λοιπόν. Εγώ ποτέ δεν στο έβαλα ως θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό υπογράμμιζε πόσο το έτρεμες. Πάντοτε εσύ άνοιγες τη συζήτηση. Πάντοτε εσύ πρότεινες όσα πρότεινες. Ναι, έπρεπε να γίνω αυτό που ήθελες. Εγώ δεν ήθελα τίποτα. Ήθελες και το ξέρεις. Όχι, εγώ δεν ήθελα τίποτα. Από την πρώτη εκείνη νύχτα δεν ήθελα τίποτα. Ήθελες, αλλά το ανέχτηκες γιατί αυτό ήταν το πείραμά σου. Ποιο πείραμα. Να δεις κατά πόσο μπορείς να αγαπήσεις έναν ανίκανο. Δεν ήταν πείραμα. Και δεν είσαι ανίκανος. Φυσικά και είμαι. Φυσικά και δεν είσαι. Αυνανίζεσαι δύο φορές τη μέρα. Έχει και αισθήση και εξπερμάτωση. Άρα την ικανότητα την έχει. Το πρόβλημά σου είναι στην διείσδυση. Το πρόβλημά σου είναι πως δεν αντέχεις να μπεις μέσα στον άλλον. Φοβάσαι μην τον τραυματίσεις. Αυτό στην πράξη είναι ανικανότητα. Όχι. Αυτό είναι μια απόφαση. Δεν την κρίνω, αλλά είναι μια απόφαση. Αυτή είναι η ζωή μου. Η πραγματικότητά μου. Είναι μια απόφαση. Είναι μια πραγματικότητα. Πάλι καλά που δεν το ονομάζεις και αρρώστια. Μπορεί να είναι και αρρώστια. Εσύ ποτέ δεν καταδέχτηκες να το δεις σαν αρρώστια. Είναι μια απόφαση. Σκέφτηκες κάτι και το αποφάσισες. Είδα κάτι που υπήρχε. Αποφάσισες πως κάτι υπάρχει. Είδα κάτι μέσα μου. Και αποφάσισες πως υπάρχει. Και αυτή τη νύχτα εμείς την αποφασίσαμε. Κάτι είδαμε και αποφασίσαμε πως είναι νύχτα. Εμείς. Ξέρεις πολύ καλά πως εμείς αποφασίζουμε τι είναι νύχτα και τι δεν είναι. Μου το ανακοίνωσες από εκείνο το πρώτο βράδυ. Δεν έκανες ούτε μία προσπάθεια, ούτε μία συζήτηση. Δεν είχα τίποτα να συζητήσω. Ήταν μια δική μου αναπηρία που όφιλες να την ξέρεις. Ονομάζεις αναπηρία, μη αιμονή. Ονομάζω αυτό που ζω έτσι όπως το ζω. Και επί 15 χρόνια αρνήθηκες κάθε ερωτικό παιχνίδι χωρίς διείσδυση. Υπάρχουν τόσα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στο σπίτι. Δεν υπάρχει σεξ χωρίς διείσδυση. Οτιδήποτε άλλο είναι απάνθρωπο. Απάνθρωπο. Ναι, απάνθρωπο. Οι άνθρωποι γαμιούνται για να πεθάνουν ο ένας μέσα στον άλλο. Εγώ νόμιζα πως οι άνθρωποι γαμιούνται για να ευχαριστηθούν. Για να ευχαριστηθείς κάνεις μασάζ. Ή πως κάνουν έρωτα για να κάνουν παιδιά. Τα παιδιά γίνονται και με εξωσωματικές. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Και εγώ το δέχτηκα. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν κάτι που το ζούσα, δεν μπορούσαμε να το διαπραγματευτούμε συζητώντας. Επί 15 χρόνια ξέρω πως μαλακίζεσαι δύο φορές τη μέρα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή σου και δεν μου επιτρέπεις καν να είμαι στο δωμάτιο. Σε πίεσα από την πρώτη στιγμή να έχεις πλήρη σεξουαλική ζωή με άλλους συντρόφους. Με όσους θέλεις, όποτε θέλεις, όπως θέλεις. Και ούτε στιγμή δεν το πήγα. Ξέρεις ότι δεν έκανα ποτέ τίποτα με κανέναν. Το ξέρω, ωστόσο σου δόθηκαν αμέτρητες δυνατότητες. Σου έχουν ρηχτεί κυριολεκτικά εκατοντάδες, έχουν ερωτευτεί δεκάδες. Ιδίως όταν δήλωσες εκείνη τη συνέντευξή σου ότι δεν κάνεις έρωτα, αφηνίασαν. Το έκανα για να μην σου ακυρώνω τις ευκαιρίες. Όλοι ήθελαν να γαμίσουν τη γυναίκα μιας μεγαλοφίας. Όλοι ήθελαν να γαμίσουν την πιο ποθητή γυναίκα.
Όλοι ήθελαν να γαμίσουν εσένα μέσα από μένα. Έτσι είναι και το ξέρεις. Μια μετριότητα ήμουν, εσύ με έκανες ποθητή. Η εκτυφλωτική λάμψη του μυαλού σου ήμουν κατά κάποιο τρόπο το τραύμα σου, η αχίλιος πτέρνα σου. Πάντοτε μισούσες τον εαυτό σου. Πάντοτε ήμουν θαμπωμένη από σένα. Δεν θα επέτρεπα να σ' αγγίξουν μέσα από μένα. Τόσο φτηνή θα ήταν η σχέση μας. Προτίμησα να μην ξανακάνω έρωτα παρά να μπορούν να σ' αγγίξουν. Αυτό ήταν νοσηρό. Μιλάς εσύ για νοσηρότητα. Ναι, μιλάω. Και το δωνητήριο όταν τον έβαζα ένιωθα να σε προσβάλλει. Έχεις μηδενική αυτοεκτίμηση. Σ' αγαπούσα περισσότερο από όσο σε είχα ανάγκη. Έγινες θύμα για να με κάνεις ζήμιο. Σ' αγαπούσα! Εν τέλει ακούγεται νοσηρή αυτή η κουβέντα. Έτσι κι αλλιώς. Εσύ είσαι ο δίμιος όλης της ανθρωπότητας. Αυτό δεν ήταν αγάπη. Μη συνεχίζεις. Ήταν εκδίκηση. Μη συνεχίζεις. Αποφάσισες κάτι, αποφάσισα κάτι. Μη συνεχίζεις. Μην απομακρύνεσαι. Γιατί. Δεν πρέπει. Φοβάσαι μη μας παρασύρει το ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα, αγάπη μου. Και μη φωνάζεις τζάμπα για βοήθεια, δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Υπάρχουμε μόνο εμείς και ο ωκεανός. Εμείς και ο ωκεανός μέσα στη νύχτα. Βαρετήσαι. Το μόνο που θέλω είναι να βαρύνω και να βουλιάξω μέσα στο βυθό μου. Στο βυθό με τις πέρκες. Τα αλήθεια έχουν 8 μάτια αυτές τις πέρκες. Δεν ξέρω. Νομίζω πως στην πραγματικότητα είναι τυφλές και πως είναι ευτυχώς τα λέπια τους που μοιάζουν με μάτια. Αυτό πάλι που το έμαθες. Το διάβασα στο ίντερνετ. Έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αφανώς. Κάθε τι που γνωρίζουμε θα έχει κάποια σημασία. Βγάλω τη στολή κατάδυσης. Θα πεθάνεις από το κρύο. Αυτό είναι το ερώτημα. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει το κρύο του ωκεανού δίχως τη στολή. Στο τέλος οι άνθρωποι απομένουμε γυμνοί. Σε παρακαλώ μην την βγάζεις. Την έβγαλα. Φόρεσε την ξανά. Την πέταξα. Πού την πέταξες. Μακριά δεν θα την βρεις. Την πήρε κιόλας το κύμα. Θα σου δώσω να φορέσει τη δική μου. Αν μου τη δώσεις, θα την πετάξω κι αυτή. Πέταξε την, άμα θες, εγώ θα στη δώσω. Θέλεις να μου φορτώσεις ενοχές. Όχι. Δεν θέλω να επιζήσω χωρίς εσένα. Ίσως θα πρέπει να συγκινηθώ με αυτό. Αλλά το ξέρεις πως έτσι κι αλλιώς δεν θα επιζούσαμε. Ορίστε πάρτι. Την παίρνω και την πετάω. Ήταν λοιπόν. Ναι, αυτό ήταν. Στα αλήθεια το φτιάξαμε ωραίο αυτό το ωκεανό. Και να σκεφτείς πως όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα όνειρο που είδες στα 12 σου. Τα 13 μου. Δεν έχει σημασία. Είδες ένα μουνί να αιμορραγεί και αυτό ήταν. Μην μιλάς έτσι γι' αυτό. Γιατί αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν τόσο απλό. Τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Ναι, τίποτε δεν είναι τόσο απλό. Μου μίλησες για ένα όνειρο όπου ένα μουνί αιμορραγούσε. Πες μου λοιπόν πώς ήταν. Δεν είναι η ώρα. Δεν υπάρχει άλλη ώρα. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Δεν έχουμε να μοιραστούμε πολλά πια. Ήταν μια γυναίκα που έμοιαζε στη μάνα μου. Έμοιαζε, αλλά δεν ήταν εκείνη, ήταν μια ξένη που της έμοιαζε. Φορούσε ένα άσπρο φόρεμα και δεν μπορούσε να μιλήσει, μόνο να μου γκρίσει, να βογγίξει. Σαν να μην είχε γλώσσα. Αλλά ήξερα. Τι ήξερες? Ήξερα τι ήθελε να μου πει. Τι ήθελε να σου πει? Να σηκώσω το φουστάνι της. Και το σήκωσε. Το σήκωσα. Ανάμεσα στα πόδια της είδα το εδίο της ανοιχτό. Γιατί το λες εδίο? Έτσι μου έρχεται, θέλεις να το πω μουνί. Τι έλεγες ότι πρέπει να ελευθερώσουμε τις λέξεις? Είδα το μουνί της ανοιχτό, γεμάτο με αιμάτινη σάρκα. Έτρεμα από ζωή, πώς να το πω.
άπλωνε τη ζωή. Έτσι είναι όλα τα μουνιά να ανοίξουν. Και τότε σκέφτηκα να βάλω το χέρι μου εκεί. Και το έβαλες. Ήξερα τι πάω να κάνω. Τι πήγαινες να κάνεις. Πήγαινα να το πιάσω, αλλά ήξερα πως θα το χαλούσα. Γιατί να το χαλάσεις. Θα τα χαλούσα όλα. Ποια όλα. Το χέρι μου βγήκε μέσα. Πρώτα τα δάχτυλα, μετά η παλάμη, έπειτα το χέρι μέχρι τον αγώνα και ύστερα τον μπράτσο μέχρι τον νου μου. Και μετά τι έγινε. Ήταν τόσο ζεστά. Τόσο ανθρώπινο. Και τι έγινε. Πέρασε έτσι πολλή ώρα ώσπου άκουσα κάτι σαν οχλάκισμα. Και τότε κοίταξα ψηλά. Το πρόσωπο της γυναίκας δεν υπήρχε πια. Στη θέση του υπήρχε μια άμορφη μάζα από κρέας και αίμα. Εντάξει. Από κρέας και αίμα, καταλαβαίνεις. Πρέπει να μοιραστούμε για να πώς το έκανα το χέρι μου στο μουνί της, τόσο κατέστρεφα το πρόσωπο της. Μια άμορφη μάζα από εγκέφαλο και αίμα. Πρέπει να μοιραστούμε. Θέλει να σου πω και παρακάτω. Δεν χρειάζεται. Αυτό το πρόσωπο που δεν ήταν πρόσωπο, που ήταν ζεστό και υγρό, αυτή η άμορφη μάζα με έβλεπε. Το ξέρω. Με έβλεπε, σου λέω. Το ξέρω, το αίμα πάντοτε μας βλέπει. Και εγώ ήμουν εκεί, το χέρι μέσα ματιά. Και εκεί ψηλά, εκείνο το ματωμένο πράγμα με έβλεπε. Αγκάλιασέ με. Με έβλεπε, σου λέω. Και ούτε που ξέρω τι έγινε μετά. Μετά γίναμε εμείς. Ο ωκεανός δεν είναι διόλου κρύος. Κοιμάσαι. Όχι. Αναπνέεις να κοιμάσαι. Όχι, δεν κοιμάμαι. Σκεφτόμουν πως και εγώ δεν κρύω. Είμαστε σε ένα ζεστό ωκεανό. Λένε πως δεν το καταλαβαίνεις. Ποιο? Το κρύο. Λένε πως λιποθυμάς δίχως να το καταλάβεις και ύστερα ξυλιάζεις και πεθαίνεις. Και μετά το νερό μπαίνει στα πνευμόνια και το σώμα κατεβαίνει στο βυθό. Άραγε, τα σώματά μας θα βουλιάξουν κοντά το ένα με το άλλο. Μπορεί και να βουλιάξουν πλάι-πλάι. Μπορεί και όχι. Ίσως έναν από τους δυο μας να το πάρει το ρεύμα και να το σπάσει. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ξέρεις τι θα ήθελα. Τι. Να μου τραγουδήσεις εκείνο το τραγούδι. Γιατί. Γιατί γέλαγες όταν το τραγουδάει. Πες μου την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πες μου την αλήθεια και θα στο τραγουδήσω. Γιατί εκείνο το βράδυ το κατάλαβα. Το είδα. Ποιο? Πως δεν είχες ματωμένο πρόσωπο. La última noche que pasé contigo. Quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Quiero την ώρα θέλησα να σε φιλήσω. La última noche θέλω να φιλήσω ολόκληρο το πρόσωπό σου. La πρώτη φορά που θέλεις να με φιλήσω ένα πρόσωπο. Como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, hoy quiero borrarla de mi ser. Είπα, αυτός λοιπόν ή όποιος άλλος. Porque te fuiste aquella noche. Porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche con el recuerdo de su traición. Και τότε με φίλησε κάτω από το Μαυριτανικό κάστρο. Φίλησε με, αγάπη μου. Φίλησε με, αγάπη μου. Τι ήταν αυτό? Αστραπή. Από πού? Από κάπου. Τι θα πει από κάπου? Στον ωκεανό υπάρχουν αστραπές. Στον ωκεανό υπάρχουν τα πάντα. Γιατί δεν με φίλησες? Δεν ήμουν έτοιμος. Γιατί δεν με φίλησες? Δεν ήμουν έτοιμος. Κάτι γίνεται με αυτό που σου βάλει στο κεφάλι σου.
Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω! Εσύ που στα βιβλία σου αρνήθηκες κάθε μορφής ψυχοθεραπεία, εσύ που δεν δέχτηκες ποτέ σου να κάνεις ψυχανάλυση ή να πάρεις κάποια, να χάφτεις τα παραμύθια ενός ψυχοπάστορα. Δεν γυρεύω να θεραπευτώ και δεν πήγα σε κανένα γιατρό. Ωστόσο, δέχεσαι την ιδέα ενός τραύματος που θέλεις να προσπεράσεις. Δέχομαι την εικόνα ενός γεγονότος που πρέπει να το ζήσω. Έτσι μιλά κι αυτή. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε αυτοί. Άρα δέχεσαι πως υπάρχει κάποια μορφής θεραπεία. Δεν δέχομαι τίποτε. Πείθομαι με τα λόγια και τα επιχειρήματα. Πείθομαι με τα ίδια μέσα που πάω να πείσω. Εσύ πείθεις με τα δόντια σου. Με τη λάμψη των δοντιών σου τα λόγια τα χρησιμοποιείς μονάχα για να στράφεις τα δόντια σου. Έχει. Προσπάθησε να πεις λίγο από το νερό της καρδιάς. Δεν διψάω πια. Προσπάθησε. Σε παρακαλώ. Πιστεύεις τα αλήθεια πως βρέχει? Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύει και η γλώσσα. Ναι, λοιπόν, που και εσύ πιστεύεις στη σωτηρία των ουρανών. Εγώ πιστεύω μόνο στον ωκεανό. Μπορεί να κάνεις και κάποια προσευχή. Γίνεσαι επιθετική. Είναι λάθος ώρα να είσαι επιθετική. Εσύ γράφεις στα βιβλία σου πως η ανθρωπότητα είναι μια διαρκής επίθεση. Να απομακρύνεσαι. Έχει σηκωθεί κύμα. Έτσι κι αλλιώς το βυθό έχει πάντοτε γαλήνη. Το ξέρεις πως δεν θα γίνει έτσι. Ποιο πράγμα? Δεν θα γίνει με γαλήνη. Δεν καταλαβαίνω. Στον ωκεανό δεν γίνεται με γαλήνη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς. Για το τέλος μας. Δεν θα έρθουν να μας πάρουν. Σταματή. Τόσα σημάδια έβαλες για να μην μας παρασύρει το ρεύμα. Δεν θα δουν τις τσάντες μας. Δεν θα διαμαρτυρηθούν οι Ιαπωνέζοι που φουτούν να ζεύγει για το ξημέρωμα. Δεν θα έρθει ο φυσού βέβαιος. Είναι η ώρα για αυτό. Πες μου λοιπόν γιατί είναι η ώρα. Είναι η ώρα. Πες το. Είναι η ώρα για τους καρχαρίες. Πάντα ήθελα να ζωγραφίσω καρχαρίες. Προσπάθησα να καταλάβεις. Εδώ μιλάμε για το τέλος μας. Το τέλος μας είναι ζωγραφική. Πρέπει να συλλογιστούμε το τέλος. Πρέπει να σκεφτούμε τις καρχαρίες. Δεν χρειάζεται να τους σκεφτούμε, οι καρχαρίες υπάρχουν. Είμαστε άνθρωποι γιατί σκεφτόμαστε για όλα όσα υπάρχουν. Έχουμε να σκεφτούμε. Τι να σκεφτούμε? Τι είναι οι καρχαρίες? Οι καρχαρίες είναι ψάρια. Ψάρια? Όταν λες ψάρια, ο νου σου πάει στους καρχαρίες. Οι καρχαρίες είναι μεγάλα ψάρια. Άλλο, πες άλλο. Οι καρχαρίες είναι σαρκοφάγα ψάρια. Κάπως καλύτερα, μπορεί και να το φτάσεις. Οι καρχαρίες είναι άγριοι. Όχι, δεν είναι αυτό. Οι καρχαρίες έχουν δόντια. Αυτό είναι. Οι καρχαρίες έχουν δόντια. Ναι, οι καρχαρίες έχουν δόντια. Πολλές σειρές από δόντια. 5 ή και 10 ή και ακόμη περισσότερες. Και είναι κοφτερά. Σαμπριόνια. Και τι κάνουν με αυτά τα δόντια? Δαγκώνουν. Και τι άλλο? Και κόβουν. Και τι άλλο? Και τρώνε. Και τι άλλο? Δεν ξέρω τι άλλο. Α, σου πω εγώ. Οι καρχαρίες αγαπούν. Αγαπούν. Ναι. Αγαπούν. Πώς αγαπούν? Αγαπούν με τα δόντια. Μα δεν ήθελα να ζωγραφίσω καρχαρίες. Γιατί δεν το έκανες? Δεν ξέρω. Προφανώς επειδή δεν μου το πρότεινες εσύ. Με κατηγορείς που δεν σου πρότεινα να ζωγραφίσεις καρχαρίες? Δεν σε κατηγορώ, λέω τι γινότανε. Και τι γινότανε? Ζωγράφιζα τα ψάρια επειδή μου το πρότεινες εσύ. Αυτό πάει πολύ. Εγώ είχα μια ιδέα. Οι δικές σου ιδέες είναι διαταγές. Είχα μια ιδέα πάνω σε ένα δικό σου όνειρο. Πως ένα βράδυ ήσουν ψάρι. Σιγά το όνειρο. Πως ήθελες να μιλήσεις αλλά δεν μπορούσες. Το όνειρο της πλάκας. Σε κάθε ονειροκρίτη υπάρχουν τουλάχιστον 20 όνειρα για ψάρια που δεν μπορούν να μιλήσουν. Αυτό ήταν το δικό σου όνειρο. Τρίχες! Αυτή ήσουν εσύ. Νομίζεις πως έχεις το δικαίωμα να σβηλεύεις τους ανθρώπους στο σχήμα που εσύ βλέπεις? Ήταν δικό σου όνειρο. Ήταν δική σου απόφαση. Ήταν δικό σου όνειρο! Μ' αρέσει το φωνάζεις. Ήταν δικό σου. Μοιάζει με θέατρο. Ποιο? Όλο αυτό εδώ που ζούμε. Ο ωκεανός, η νύχτα, εμείς. Ένα έργο για δύο. Ένας θα είναι ο δολοφόνος, ένας θα είναι το θύμα. Προφανώς ο δολοφόνος θα είμαι εγώ. Σταμάτησε η βροχή σου. Ξέχασες όμως την αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι οι καρχαρίες. Τι έχεις πάθει με τους καρχαρίες? Οι καρχαρίες έχουν κάτι που θα σου αρέσει. Τι? Αίμα. Άμα μυρίσουν το αίμα κλειδώνουν. Δεν μπορούν να απεμπλακούν εκεί, υπάρχει μόνο η ψυχή και τα δόντια. Κανένα ενδιάμεσο λογικό λίπος. Εσένα σου αρέσουν αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Εσύ ζεις με τα δόντια. Θα ήθελα να γίνω καρχαρίες. Να είμαι κάτι που δεν διαπραγματεύεται την αγάπη. Σταμάτησε η βροχή σου. Ξέρεις τι λέμε? Πως οι καρχαρίες δεν έχουν δική τους ψυχή. Είναι πλάσματα χωρίς ψυχή. Ένα σώμα αδιανό που γυρεύει απελπισμένο να γεμίσει. Αυτό είναι πολύ θλιβερό. Δεν μπορεί να υπάρχει αδιανή ύπαρξη. Κι όμως υπάρχει. Όχι, δεν μπορεί. Η φύση δεν μπορεί να φτιάξει κάτι τέτοιο. Μπορεί, σου λέω. Αν είναι έτσι, είναι πολύ θλιβερό. Οι καρχαρίες γεμίζουν με αυτόν που τρώνε. Γίνονται αυτούς που τρώνε. Η
Οι καρχαρίες αγαπάνε το θύμα τους. Το κομματιάζουν για να το βάλουν μέσα τους. Αυτό το λες αγάπη. Αυτό είναι η αγάπη. Να θέλεις να γίνεις ο άλλος. Να υπάρχεις μέσα από την ύπαρξη του άλλου. Είναι πολύ θλιβερό. Η βροχή σταμάτησε. Για να το λες εσύ, μάλλον θα σταμάτησε. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις όταν έρθουν οι καρχαρίες? Θα κλείσω τα μάτια και θα τους περιμένω. Τι θα περιμένεις? Το θάνατο. Και μετά? Μετά τίποτα. Δεν φοβάσαι τα δόντια τους? Τίποτα που γεννήθηκε στη φύση δεν μπορεί να με τρομάξει. Μακάρι να το καταφέρεις. Θα τα καταφέρω. Μακάρι, ειλικρινά στο λέω, μακάρι. Εσύ, αν έρθουν οι καρχαρίες, τι θα κάνεις? Κάτι έχω σκεφτεί. Τι? Άρα και κάνει να το πω. Φυσικά και κάνει. Θα κάνω ένα ξόδι. Εσύ θα κάνεις ξόδι σε ποιον? Θα κάνω ένα ξόδι στον εαυτό μου. Δηλαδή? Θα πω μερικά λόγια. Θα προσευχηθείς? Όχι βέβαια. Δεν το πιστεύω, θα προσευχηθείς. Θα πω μερικά λόγια. Τι είναι αυτά που λες? Αυτά δεν θα πεις. Όχι, δεν θα πω αυτά. Ό,τι και αν πεις, εκείνον δεν θα τα πεις. Όχι, δεν θα τα πω σε εκείνον. Σε εκείνον δεν θα τα πεις. Στον εαυτό μου θα τα πω. Η βροχή σταμάτησε. Το πρόσεξες κι εσύ? Ναι. Και η θάλασσα έγινε σαν λάδι. Και είναι τόσο ζεστή σαν ψεύτικη. Μυρίζει, πώς να το πω, μυρίζει ζωή. Θέλω να σε τρομάξω, αλλά έλα κοντά μου. Τίποτα που γεννήθηκε στη φύση δεν μπορεί να με τρομάξει. Οι καρχαρίες βγαίνουν μετά την καταιγίδα. Ας βγουν. Οι καρχαρίες είναι γύρω μας. Οι καρχαρίες είναι η ζωή που μυρίζεις. Δεν θα με τρομάξεις. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Δεν θα θέλω με τρομάξεις. Μετά με τρομάξεις. Μη μαγίζεις! Δεν θέλω να μαγίζεις! Από πότε άρχισες εσύ να μυρίζεις τη ζωή? Από πότε άρχισες εσύ να μυρίζεις τη ζωή, γαμώτο? Όλοι μυρίζουν τη ζωή. Όλοι εκτός από σένα. Έλα κοντά μου. Έλα κοντά μου, κάτι μεγάλο πέρασε δίπλα μου. Άνοιξε το πόδι, ήταν λίγο και ζεστό. Δεν πιστεύω τίποτα από τις ψευδιές. Ήτανε μεγάλο σου λέω. Θα είναι το σύνδρομο Αρτσιμπόλτο. Δεν υπάρχει σύνδρομο Αρτσιμπόλτο. Μα εσύ μου το είπες πριν. Σου έλεγα ψέματα. Συνέχεια λες ψέματα. Τώρα σου λέω αλήθεια. Δεν σε πιστεύω. Πρέπει να με πιστέψεις. Τα λες αυτά για να με δοκιμάσεις. Έλα κοντά μου. Για να με ταπεινώσεις. Σε αγαπάω. Τι σκατά αγάπη είναι αυτή. Πες ό,τι θες, αλλά μη μ' αφήνεις. Γαμώ και εσένα και τον δόκτορά σου. Μη μ' αφήνεις, αγάπη. Τι σκατά αγάπη. Έλα κοντά μου. Θες να με κάνεις να φοβηθώ? Δεν είναι ντροπή να φοβάσαι. Δεν τους φοβάμαι. Δεν είναι ντροπή να φοβάσαι. Γιατί να τους φοβηθώ? Είναι ζώα, έχουν μόνο δόντια. Εσύ έχεις δόντια. Εγώ είμαι άνθρωπος. Εγώ είμαι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Οι καρχαρίες υπάρχουν εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν τους ανθρώπους. Πριν καν και από τους δεινόσαυρους. Σε όλα τα μεγάλα δράματα του ανθρώπου, στο τέλος έρχονται οι καρχαρίες, στη Μίδια, στον Άμλετ. Νομίζεις πως ένας καρχαρίας μπαίνει στη σκηνή και τους τρώει όλους? Τους μισώ. Γιατί τους μισείς? Γιατί μας τρώνε. Να μην τους μισείς, μας τρώνε επειδή μας έχουν ανάγκη, επειδή μας αγαπάνε. Θα μισώ όποιο θέλω. Μην είμαι εδώ για να πάμε πιο πέρα από το μίσος. Και τώρα θέλεις να αγαπήσω τους καρχαρίες? Η αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους. Οι άνθρωποι ξεχάσαμε τους καρχαρίες. Ο ωκεανός μας κάνει ανθρώπους, ο φόβος των καρχαριών, το βάθος της θάλασσας. Μονάχα εδώ μπορούσαμε να αγαπηθούμε. Παντού μπορούσαμε να αγαπηθούμε. Μονάχα εδώ μπορώ να αγαπήσω εκείνη την πατωμένη σάρκα. Αξία έχει να αγαπάς την αληθινή ζωή. Δεν υπάρχει αληθινή ζωή χωρίς τους καρχαρίες. Ποιος νομίζεις πως είσαι για να ορίζεις την αληθινή ζωή? Κάποιος στη μέση του ωκεανού. Κάποιος που θέλησε να πάει πέρα από το φόβο μα του. Όλο αυτό είναι μια σκηνοθεσία. Όλο αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής μας. Μην μιλάς για μένα. Μιλάω για μας. Σταμάτα! Για το στοίχημα της αγάπης μας. Σταμάτα να μιλάς για μας! Να φαγωθούμε από τον ίδιο καρχαρία. Πάψε! Να γίνουμε πάψε. Ένα. Ύστερα πάψε. Να γυρίσουμε στο βυθό. Οι καρχαρίες πάντοτε γυρίζουν στο βυθό με τις πέρχες. Θα το δεις, μωρό μου. Μαζί θα το δούμε, αγάπη μου. Κάποιος με άγγιξε. Το φοβάσαι αυτό είναι? Το φοβάμαι. Κάνει αυτό που έχει να κάνει. Τα, με άγγιξε, σου λέω. Σήκασε, αυτό είναι. Μην τον αφήσει να με σηκώσει. Θα είναι πραγματικά κάτι μοναδικό, θα το δεις. Με δάγκωσε. Με δάγκωσε στο πόδι. Δεν θα πονέσεις καθόλου. Τελείωσε. Το πόδι σου είναι ήδη ξυλιασμένο. Συνεπρεύω. Εμένα με τρώνε από ώρα και νιώθω μόνο ένα ευχάριστο βούδιασμα. Τελείωσε και με δάγκωσε πάλι. Θα τελειώσει όταν γίνουμε ένα. Θέλω να ζήσω, σταμάτα. Τώρα ζεις. Θέλω να ζήσω. Μονάχα τώρα ζούμε αληθινά. Θέλω να ζήσω. Τώρα ζεις. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί αυτός είναι ο ωκεανός, αγάπη μου. Σταμάτα. Αυτός ο φοβερός χήμαρος που κατεβαίνει.
Τρώει! Η θάλασσα, κάποτε πορφυρίσα τη φωτιά. Τα πετρώει! Όπως αντιλυνάται η σκιά στους κήπους της Αλαμέδας και όλα τα λόγοντα στενά με τα ρόδινα και γαλανά και κίτρινα σπίτια. Γεμάτα με τριανταφυλιές και για σεμιά και γεράνια και κάπου. Και τα γυναλτά ρίδια με το κορίτσι που ήμουν κάποτε το άγχος των κοινών. Σαν τις κοπέλες και παρουσίας όταν έβαλα το ρόδο στα μαλλιά μου. Σήμερα φορούσα ένα κόκκινο. Και τότε με φίλησε κάτω από το μαυριτανικό κάστρο και είπα αυτός λοιπόν ή όποιος άλλος. Σάψα! Και έπειτα τον γύρεψα με τα μάτια μου για να το ζητήσω πάλι. Σάψα! Και έπειτα με ρώτησαν εγώ, θα έλεγα ναι, το άγχος των δουλειών. Και τότε πήγεσα τα χέρια μου γύρω του και τον κράτησα πάνω μου. Σταμάτα! Για να τον ζαλίσει το άρωμα του σπίτου μου. Και η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή. Σάψα! Συγγνώμη, αγαπητοί μου, συγγνώμη. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Συγχώρεσέ με. Ίσως δεν έπρεπε να επιμένω τόσο στις αχαρίες. Ίσως να κάνω λάθος που επιμένω γενικότερα. Συγχώρεσέ με. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για απόψε. Πήγαμε πιο μακριά από κάθε άλλη φορά. Σήμερα η κλιμάκωση ήταν εξαιρετική. Μπορώ να πω σε ορισμένα σημεία, άλλαξε το τέλειο. Ο Δ. Ζωτ λέει πως η κλιμάκωση είναι το παν. Η κλιμάκωση είναι το παν. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που πραγματικά αφέθηκες. Και πλέον σήμερα λειτουργήσε η προσευχή. Δηλαδή το απόσπασμα από τον Τζόι στη θέση της προσευχής. Δεν το είχα προσχεδιασμένο και την ώρα μου βγήκε, αλλά έδεσε. Έδεσε πολύ. Την προηγούμενη φορά που ψηφίσα το θλιβά του Έλιοτ, κάτι δεν έβγαινε, τώρα βγήκε. Ησύχασε. Θέλεις να βάλουμε λίγη μουσική. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Μπορείς να κάνεις και ένα μπάνιο, αν θέλεις. Αν... αντέχεις κι άλλο νερό. Σύμφασε. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο όλο αυτό. Ξέρω πως είναι δύσκολο δίχως λύπρος. Σαν να περιμένεις ένα χάραμα που να μην έρχεται. Κι εγώ ταραγμένος. Όχι απελπισμένος, μα ταραγμένος. Ήξερα πως αν συμβεί, ίσως ένας από τους δυο μας δεν το άντεχε. Μη στεναχωριέσαι που ήσουν εσύ, θα μπορούσα να είμαι κι εγώ. Σε καλύτερα. Θέλεις να το σταματήσουμε όλο αυτό. Έχεις κάθε δικαίωμα να το σταματήσουμε. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Εγώ σου ζήτησα να προχωρήσουμε στο σχέδιο του Δόκτωρα Ζώο και εσύ το δέχτηκες και το ακολούθησες τόσες νύχτες. Ακόμη και τώρα να το σταματήσουμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έκανες για μένα. Αντέλεσέ με. Σε ευχαριστώ. Είναι κοντά μου. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ που με συγχωρείς. Μην με αφήνεις. Πάντοτε είμαι κοντά σου. Έφυγα. Τι εννοείς? Νομίζω πως έφυγα. Ποιοι? Οι Καρχαρίες. Αλήθεια, με συγκινεί αυτό που κάνεις, αγάπη. Έφυγα, νομίζω πως έφυγα. Είναι υπέροχο όλο αυτό, είσαι σπάνιο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ξανάρθω. Ωστόσο, νομίζω πως τώρα πρέπει να το σταματήσεις. Άκουσα με, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Άκουσα με, είναι υπέροχο όλο αυτό, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το εκτιμώ, αλλά είναι λάθος. Άκουσα με, είναι λάθος αυτό. Εφόσον σταματήσαμε μία ανάντηση, δεν μπορούμε να τη συνεχίσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε εκ νέου μια επόμενη νύχτα, αλλά δεν μπορούμε να τη συνεχίσουμε. Ο Δόκτωρ Ζώτ λέει πως κάτι τέτοιο είναι ολέθριο. Πρέπει να κρατηθούμε κολλημένοι. Όταν έρθει ο Καρχαρίας, πρέπει να μας φάει με τη μία. Με τη μία πρέπει να δεν θα οδηγήσει πουθενά, σου λέω. Δεν καταλαβαίνεις πως το κάνεις φτηνό και χυδαίο. Δεν πρέπει να χωριστούμε τώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί τώρα πια είναι πολύ εύκολο να μας παρασύρει το ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα. Ξέρεις πως υπάρχει. Απλά έτσι όπως είμαστε δεν μπορούμε να το νιώσουμε. Είμαστε στο σπίτι μας, δεν το βλέπεις? Είσαι σίγουρος πως αυτό εδώ είναι το σπίτι μας? Ναι, είμαι σίγουρος. Χάνεις αίμα και έχεις παρεστήσεις και εγώ χάνω. Αλλά εσύ πιο πολύ όταν χάνεις αίμα έχεις παρεστήσεις.
Δεν ωφελεί να το κάνεις αυτό. Νομίζεις πως είσαι στο σπίτι σου, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα και αυτή λέει πως είμαστε εμείς οπαγωμένοι στη μέση του ωκεανού. Και όπου να είναι θα έρθουν οι καρχαρίες. Ένας είναι ο καρχαρίας μας και θα ξανάρθει. Ένας είναι, γιατί το κάνεις αυτό. Ποιο? Γιατί το τραβάς τώρα. Τι τραβάω? Όλο αυτό. Ακολουθήσαμε μία μέθοδο, υποδεχθήκαμε ένα παιχνίδι ρόλων για να καταφέρουμε να κάνουμε έρωτα. Πήγαμε μία ημερήσια εκδρομή στον ωκεανό για να κάνουμε υποβρύχια κατάδυση. Δουλεύουμε για μήνες πάνω σε ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να κάνουμε έρωτα. Εγώ θέλησα να δω και πάνω τις πέρκες. Που φτάσαμε κοντύτερα από ποτέ, το έκοψες. Τι έκοψα? Είπες το σύνθημα και το σταμάτησες. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ δεν θέλεις να το σταματήσουμε? Τι να σταματήσουμε? Εσύ δεν φώναξες το σύνθημα? Ποιο σύνθημα? Εσύ δεν φώναξες Σάμσα! Τρεις φορές και το σχέδιο σταματάει. Ο καρχαρίας έκοβε κομμάτι από το σώμα μου. Φώναζε ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό. Φώναξες το σύνθημα για να σταματήσεις το σχέδιο. Τις παρεστήσεις. Δεν βλέπεις το σπίτι μας, το φως του καναπέ. Εσύ δεν νιώθεις πως αιμορραγείς, δεν μυρίζεις το αίμα σου? Όχι, δεν αιμορραγώ. Βλέπεις πουθενά αίμα? Σκορπίζει μέσα στο νερό και δεν το βλέπεις. Βλέπεις πουθενά αίμα? Μπορείς να το μυρίσεις όμως. Ωραία, από πού αιμορραγώ, δείξε μου, από πού αιμορραγώ. Σου έχουν φάει και τα δύο πόδια. Κοίταξε με, περπατάω, πηδάω. Σε παρακαλώ, πρέπει να μείνουμε κολλημένοι, να κρατηθούμε ζωντανοί. Όταν έρθει ο καρχαρίας, πρέπει να μην είμαστε ζωντανοί. Δεν οφείλει να το κάνεις αυτό. Τέτοιοι αυτοσχεδιασμοί δεν βοηθάνε. Ο Δόκτωρ Ζωότ λέει. Ο Δόκτωρ Ζωότ! Ναι, ο Δόκτωρ Ζωότ. Πρέπει να καταλάβεις πως δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη γαμημένη ιστορία. Είναι μαζί μας και ο Δόκτωρ Ζωότ. Είναι μαζί μας. Ναι, είναι μαζί μας. Αυτός μας βγάζει εδώ πέρα, το καταλαβαίνεις. Ο Ζωότ δεν είναι ψυχοθεραπεία. Είναι αποδοχή της ψυχής. Δεν θεραπεύεσαι από κάτι με το σχέδιο. Ελευθερώνεσαι. Ο Δόκτωρ Ζωότ λοιπόν είναι κάποιος που τον καλέσαμε και ήρθε. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Ο Δόκτωρ Ζωότ λέει πως πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Δεν υπάρχει Δόκτωρ Ζωότ. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει Δόκτωρ Ζωότ, αγάπη. Δεν το κάνεις αυτό. Εντάξει, εντάξει, πρέπει να κρατηθούμε αγκαλιασμένοι σε μια καλό. Αγκαλιάσε. Σταμάτησε, παρακαλώ, σταμάτησε. Σήμερα φτάσαμε πολύ κοντά. Σήμερα φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Ίσως αύριο. Δεν υπάρχει αύριο. Πάντοτε έρχεται το αύριο και αύριο ίσως να είναι η ώρα. Αφού το ξέρεις πως δεν θα έρθει, γιατί μιλάς για αύριο? Πάντοτε έρχεται το αύριο. Το ξέρεις πως δεν θα έρθει. Όπως ήξερες πως κανείς δεν θα έρθει να μας μαζέψει. Νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Χάνεις αίμα. Πρέπει να δικαστούμε σπιτά. Το αγκάλιασμα θα επιβραδύνει την αιμορραγία. Δεν το κάνω όλο αυτό. Για να γαμίσω. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο σημαντικό. Κρέας που μπαίνει σε κρέας, έτσι δεν λένε? Ωραία, γιατί δεν το τελειώνω, γιατί δεν λέω πως δεν θα γαμίσω ποτέ. Μπορώ να το πω. Δεν θα γαμίσω ποτέ, τελεία και πάθος. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Ο Ζωότ. Ο Δόκτωρ Ζωότ. Ο Δόκτωρ Ζωότ. Αν μου πεις πάλι πως δεν υπάρχει. Όχι, όχι, πίστευα. Ο Δόκτωρ Ζωότ υπάρχει και μάλιστα περισσότερο από κάθε άλλο. Δεν μ' αρέσει αυτό που λες. Πώς είναι? Τι εννοείς? Πώς είναι ο Δόκτωρ Ζωότ? Εννοείς πως είναι εμφανισιακά? Ναι, πώς είναι, τον έχεις δει? Ίσως σε φωτογραφία. Φαλαρός με γενιά. Ίσως. Φοράει γυαλιά. Ίσως. Μήπως είναι τυφλός? Μπορεί να είναι και τυφλός. Μήπως έχει μακριά μαλλιά? Εδώ και πολλά χρόνια δεν με ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες των συγγραφέων. Με ενδιαφέρουν τα βιβλία τους. Άρα μπορεί και να μην τον έχεις δει. Δεν μ' αρέσει αυτό που λες. Και εγώ σου λέω πως τον έχεις δει πολλές φορές. Πού το πας? Αμέτρητες φορές. Ναι. Ο Δόκτωρ Ζωότ, αγάπη μου. Ναι, ο Δόκτωρ Ζωότ. Ο Δόκτωρ Ζωότ, αγάπη μου, είσαι εσύ. Τέλος. Τέλος. Σε παρακαλώ. Κουράστηκα, σε παρακαλώ. Σου υπόσχομαι να συμφωνώ με όσο λες. Τέλος. Σου υπόσχομαι να συμφωνώ με όσο λες. Δεν σου ζήτησα ποτέ κάτι τέτοιο. Απλώς κουράστηκα. Μη με αφήνεις. Πρέπει να κοιμηθώ. Ο ύπνος είναι μεγάλη υπόθεση. Κοιμήσου. Κοιμήσου. Κοιμήσου, μόνο μη με αφήνεις. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερα, θα το δεις. Ναι, ναι, αύριο. Ο ύπνος είναι μια λύση στο ένιγμα. Σίγουρα. Στο μεγάλο ένιγμα. Σίγουρα. Πώς να πάμε στο κρεβάτι μας? Αν το θέλεις εσύ. Αν και εδώ δεν είναι και άσχημα. Όχι, δεν είναι. Αν γίνεται δύο άνθρωποι να ονειρευτούν το ίδιο πράγμα. Μπορεί και να γίνεται. Ίσως να είμαστε στο όνειρο κάποιο. Κοιμήσου. Να είμαστε μια μεγάλη παράσταση. Δύο άνθρωποι, δύο ηθοποιοί, μέσα στην αγρία φύση.
Δύο άνθρωποι μέσα στο σαλόνι του σπιτιού τους. Δεν υπάρχει αγριότερη φύση από το σαλόνι ενός σπιτιού. Και αν ένας ηθοποιός γίνει ο ρόλος του, τότε τι γίνεται? Αν τον πιστέψει τόσο πολύ που να μην μπορεί να γλιτώσει από αυτό. Τότε πεθαίνει. Και πώς πεθαίνει? Τον τρώνε. Ποιοι? Οι θεατές. Επειδή ξεπέρασε το μέτρο. Επειδή πεινάνε, επειδή αυτή είναι η δουλειά τους. Στα αλήθεια το πιστεύεις αυτό? Ποιο? Πως είμαστε στο μέσο του ωκεανού. Σημασία δεν έχει, πιστεύω. Και τι έχει? Αυτό που θα γίνει. Και τι θα γίνει? Κοιμήσου. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θέλω να ξέρω. Γιατί? Είμαι άνθρωπος και θέλω να ξέρω. Κι εγώ είμαι άνθρωπος και θέλω να κατουρίσω. Θέλεις? Ναι, θέλω να κατουρίσω και φοβάμαι να πάω παραπέρα. Θέλεις να κατουρίσεις εδώ? Ναι, θέλω να κατουρίσω ενώ είμαστε αγκαλιασμένοι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλήθεια? Αλήθεια. Ευχαριστώ. Είναι κρίμα. Ποιο? Αυτό με τον ηθοποιό που τον τρώνε. Δεν είναι δίκαιο. Και με τον Χριστό έτσι έγινε. Δηλαδή τιμωρούμε κάποιον επειδή θέλησε να ζει στο ρόλο του. Εγώ νόμιζα πως το θεωρούσε σαν ανταμοιβή και όχι τιμωρία. Έχεις δίκιο. Λέω ότι να είναι και η μάνα και λέω ότι να είναι. Δεν είναι ντροπή να κοιμάσαι. Είναι χυδαίο πράγμα η νύχτα. Σε ρουφάει σαν τάφος. Είναι κομμάτι της ζωής. Δεν πρέπει να πειράζουμε τη νύχτα μας. Πρέπει να κρατάμε την πόρτα κλειστή. Είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να ξέρουμε. Στα αλήθεια κατούρισες πριν. Uh-huh. Παράξενο, δεν το κατάλαβα. Δεν έχεις πόδια για να το καταλάβεις. Θα επιμένεις λοιπόν. Νιστάζω πολύ για να σου απαντήσω. Δεν νιστάζεις, αιμορραγείς. Νιστάζω, πίστεψέ με, ρουφιέμαι από τον ύπνο. Η μόνη αληθινά ανθρώπινη ώρα είναι η λάμψη των δοντιών πριν από τη δαγκωματιά. Αυτό το έχω γράψει εγώ. Δεν το θυμάσαι? Θυμάμαι. Δεν το πιστεύεις πια? Φοβάμαι. Φοβάμαι τον ύπνο που με ρουφάει. Δεν είναι ντροπή να φοβάσαι. Οι άνθρωποι φοβόμαστε. Η αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους. Αυτό δεν είναι δικό μου, το διάβασα σε βιβλίο. Όλα τα έχουμε διαβάσει σε βιβλία. Υποσχέθηκες πως θα μου λες ό,τι θέλω. Έχεις δίκιο ότι υποσχέθηκα. Θέλω να μου τραγουδήσεις στο λαό τη Μανούτσα. Θες να κοιμηθείς? Ξέρω τι θέλω. Contigo quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Y supero. Fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío. Hoy quiero borrarla de mi ser. Στα αλήθεια, ίσως να απομένει μονάχα το πρόσωπό σου. Porque te fuiste. Fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche. La
Πρόσωπο σου εκείνη τη νύχτα. Ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα πως μπορώ να ζήσω με ένα πρόσωπο. Ήταν ένα πρόσωπο σαν όλα τα άλλα. Ήταν ένα πρόσωπο μέσα στο μεγάλο θάνατο. Ίσως και να ήταν εμπόδιο αυτό το πρόσωπο. Θα ήθελα να σε φιλήσω. Γιατί δεν το κάνεις. Θα ήθελα να φιλήσω τα μάτια σου. Να βάλω τη γλώσσα μου στο στόμα σου. Γιατί δεν το κάνεις. Φοβάμαι. Τι. Φοβάμαι μήπως... Φίλησέ με. Μήπως σε χαλάσω. Φίλησέ με. Φίλησέ με. Φοβάμαι να μπω. Φίλησέ με, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Ίσως και να είμαστε στο όνειρο κάποιου. Γι' αυτό δεν σου έκανα ποτέ έρωτα. Για να μην δω ξανά εκείνη τη σάρκινη μάζα. Η θάλασσα έγινε λάδι. Να μην δω ξανά εκείνη τη σάρκινη μάζα. Καθ' όλες τις νύχτας χωρίς ούτε ένα άστρο. Ώστε είμαστε στη θάλασσα. Ναι, είμαστε. Και έμορα ακούμε. Σωστά. Σωστά. Πρέπει να κρατηθούμε μέχρι να έρθει. Ο Καρχαρίας. Ναι, ο Καρχαρίας. Δεν φοβάσαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Τα δόντια του θα είναι μια απόδειξη πως υπήρξα. Και μετά. Μετά θα γίνω αυτός. Θα ζω μέσα του, θα είναι το αβατάρι μου. Πάντοτε ψάχνεις για ένα αβατάρι. Εγώ δεν έψαχνα τίποτα. Τα αβατάρι είναι δική σου ιδέα. Δεν θυμάμαι. Μέχρι να σε γνωρίσω ζούσα χωρίς να ερμηνεύω. Εσύ γέμισες τη ζωή μου με τα απέσια νοήματα. Σε μόλυνα λοιπόν. Ναι, με μόλυνες. Τότε γιατί έμεινες μαζί μου. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Κάτι ακούω. Δεν ακούς τίποτα. Είναι πλοίο. Βοήθεια. Δεν υπάρχει κανένα πλοίο. Βοήθησε μας. Δεν άκουσες τίποτα. Να ησυχάσω που φοβάμαι. Ξέρεις, σκεφτόμουν τον όνειρό σου. Τι σκεφτόσουν. Πως οι άνθρωποι είμαστε μια όμορφη μάζα. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι τα όνειρα. Την πλάθη με αυτή τη μάζα. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τα όνειρά μας. Την κάνουμε ανθρωπότητα. Ο κόσμος θα καταστραφεί επειδή σκεφτόμαστε τα όνειρά μας. Φύγουμε τα δάχτυλα και φτιάχνουμε δύο τρύπες για μάτια. Θα γίνει μια τρομερή σύνδεξη και όλα θα γίνουν μηδέν. Επειδή μπαίνουμε στα όνειρά μας, επειδή πήγουμε τα δάχτυλα και φτιάχνουμε μάτια. Δεν ξέρω τι πιστεύεις στη συντέλεια. Κατά βάθος όλοι πιστεύουν σε μια συντέλεια. Δεν μπορεί να τα λες εσύ αυτά. Όλοι γυρεύουν μια συντέλεια, μια λύση. Δεν θέλω να το πιστέψω πως εσύ τα λες αυτά. Θυμάσαι στον Ειρήποδα Τύρανο. Στον Ειρήποδα. Ναι, στον Ειρήποδα, θυμάσαι. Τι απ' όλα. Εκεί που οι δύο γέροι βοσκοί θυμούνται μια παλιά ανταλλαγή. Ναι, θυμάμαι. Ένα μωρό που άλλαξε χέρι με χέρι. Θυμάμαι. Ρωτούσε ο ένας τον άλλον σαν ζώα που δαγκώνει το ένα την ουρά του άλλου. Κάπως έτσι. Ενώ θα μπορούσαν να πετάξουν την μπάλα έξω να πούνε πως το παιδί έκανε πυρετό και πέθανε. Κανείς δεν ξέρει στα αλήθεια τι έγινε. Θα μπορούσαν απλώς να μην θυμούνται. Δεν το έκαναν. Γιατί δεν το έκαναν. Γιατί αν το έκαναν δεν θα υπήρχε ανθρωπότητα. Δεν καταλαβαίνω. Η ανθρωπότητα διψάει για λύσεις. Δεν καταλαβαίνω πού το πας. Έτσι κι εμείς. Από εμάς, απόψε το βράδυ, κρέμεται όλη η ανθρωπότητα. Όχι κι όλοι. Υπάρχουν κι αυτοί που πεινάνε. Λίγο αργά τους θυμήθηκες αυτούς που πεινάνε. Αυτό δεν σημαίνει πως πεινάνε λιγότερο. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να τους αφήσεις στην πείνα τους και να μην τους περιφέρεις την κουβέντα. Εσύ τους περιφέρεις τα βιβλία σου. Τα βιβλία είναι εργαλεία. Μάλιστα. Ναι. Είναι μόνο εργαλεία. Μήπως και αυτοί που πεινάνε είναι μόνο εργαλεία. Θέλεις να σου απαντήσω αυτό που ξέρεις. Δεν μπορεί να τα λες εσύ αυτά. Ναι, είναι μόνο εργαλεία. Πάψε. Όλοι είμαστε εργαλεία. Και πάψε, εσύ και πάψε. Εγώ και όλοι προσφέρουν μια συντέλεια στους άλλους. Όταν ήμασταν μαθητές 15 χρονών τα Σαββατόβρατα, καλούσαμε πνεύματα. Ήτανε μόδα τότε, εσύ δεν την πρόλαβες. Ένα βράδυ όταν ήρθε η σειρά μου, κάλεσα τον Αδόλφο Χίτλερ και φυσικά εκείνος ήρθε. Όλα τα πνεύματα ερχόντουσαν και μας αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό του πως ήταν ένα πλάσμα της φαντασίας του Lovecraft που είχε ξεβραστεί στους απάνω. Κάψε! Κατόπιν έκανα το μεγάλο κόλπο. Τάχα η φλόγα του κεριού έσβησε και η ψυχή του Χίτλερ δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω.
Θυμάμαι σαν τώρα πόσο τρόμαξαν όλοι, δύο στα κορίτσια ούριαζαν. Και εγώ διασκέδαζα με τον πανικό τους. Χρειάζεται ένας αληθινά κακός για να γεμίσει έρημη η ψυχή σας. Τους είπα σκληραίνοντας τη φωνή μου, ούριαζαν. Ένας συμμαθητής μου με χτύπησε και εγώ φούσκωνα από χαρά. Είχα καταφέρει να βάλω το χέρι μου στο μυαλό τους. Είχα πειράξει τη νύχτα τους. Εσύ τα έκανες όλα. Προφανώς. Εγώ φταίω για όλα. Εσύ τα έφτιαξες όλα. Μιλάς για το πλοίο που έφυγε. Μιλάω για όλα. Εσύ είσαι πίσω από όλα, καθήκη. Προφανώς. Είμαι ο διάβολος. Εσύ τα έκανες όλα. Ποια όλα, για ποια όλα μιλάς. Έχει συμφάνει τον κόσμο σαν αράχνη που φτιάχνει το ριστό της. Ναι, είμαι τρελός. Είμαι ο διάβολος. Εσύ είσαι ο Χίτλερ. Εσύ τον επινόησες για να συμμορφώσεις τον κόσμο. Τρελή, τρελαίνε. Ζήμωσες αυτή την άμορφη μάζα και έφτιαξες τον Αδόλφο Χίτλερ. Λες ό,τι να είναι. Εσύ είσαι ο Χίτλερ. Γαμημένε. Γαμημένε. Εσύ είσαι ο Χίτλερ. Εσύ είσαι ο Χίτλερ. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι και ο Χίτλερ. Το Μέγκελε και η βόμβα στη Χειροσύνη. Μόνο συγχώρεσέ με. Δεν θέλω να σε συγχωρέσω. Πρέπει να με συγχωρέσεις. Είμαι ο άνθρωπός σου. Δεν θέλω. Προσπάθησε να το θελήσεις. Θέλω να μείνω μόνη. Αν μείνεις μόνη θα πεθάνεις από την αιμορραγία. Να πεθάνω μόνη. Κι εγώ. Να πεθάνεις μόνος κι εσύ. Το καρχαρίας μας. Δεν ξέρω. Θα γύρεψε μου την αγάπη. Μα έχει στο στόμα του τη δική μας γεύση. Θα συνηθίσει. Ξέρεις, είδα και εγώ ένα όνειρο όταν ήμουν μικρή. Δεν μου το πες ποτέ. Ντρεπόμουν. Ήταν ένα απλό όνειρο, δεν ήταν σαν το δικό σου. Ήταν μόνο μία φορά, μόνο μία φορά και μετά για χρόνια. Προσπαθούσα να το ξαναδώ. Αλλά μάτα. Πες μου για το όνειρο. Είναι ασήμαντο. Πες μου το όνειρο. Ένα μεσημέρι. Ένα μεσημέρι στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά άρχισα να ορούμε. Νιώθω πως έπλεα στον αέρα. Κοιτούσα προς την ακτή. Τα σπίτια ήταν εκεί, οι αυλές, τα δέντρα. Αλλά δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος. Εγώ όμως δεν ανησυχούσα γι' αυτό. Σαν να ξέρα πως όλοι ήταν εκεί, απλώς δεν τους έβλεπα. Και είχε μια απίστευτη γλύκα. Εκείνη η ερημιά. Σαν ευτυχία. Και έπειτα. Δεν θυμάμαι. Μάλλον δεν γινόταν τίποτα, στο είπα, ήταν ένα ασήμαντο όνειρο. Δεν υπάρχουν ασήμαντα όνειρα. Υπάρχουν ασήμαντες ζωές. Που γυρεύουν σημασία στα όνειρα των άλλων. Δεν υπάρχουν ασήμαντες ζωές. Το πιστεύεις αυτό? Ναι. Οι άνθρωποι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Αν το πιστεύεις, φίλησέ με. Ξέρω αν είναι λύση. Σε παρακαλώ. Φίλησέ με. Με γλυκό το στόμα σου. Τρεις χρόνια να με φίλησες. Θέλε πιο γλυκό από όσο θυμόμουν. Ας έτωσες ώρες μέσα στη θάλασσα. Κάθε στόμα θα σου φαινόταν γλυκό. Ήτανε παράξενο γλυκό. Σαν αίμα. Ανθρώπινο σώμα είναι καμωμένο, πράγμα.
Όλοι είμαστε καμωμένοι από αίμα. Από αίμα! Θέλω... Τι... Τι... Θέλω να πιάσω τον νου σου. Πιάστο! Θέλω... Θέλω να σε ζουλιάξω. Να με ζυμώσεις. Να σε ζυμώσω. Να με λιώσεις. Σε λιώσω. Να με κάνεις αίμα. Αίμα. Και τι άλλο. Θέλω να γίνω ένα με σένα. Φίλησέ με. Θέλω να βάλω το χέρι μου εκεί. Πού. Πού. Εκεί κάτω. Πες το δυνατά. Πού. Στο μουλί σου. Στο μουλί μου. Θέλω να βάλω το μπούτσο μου στο μουλί σου. Θέλω να αγαπήσω το μπούτσο σου με το μουλί μου. Θέλω να σε αγαπήσω με το μουλί μου. Θέλω να βλέπω τα μάτια σου μέσα βαθιά. Μέσα βαθιά. Θέλω να βάλω τα χέρια μου στα μάτια σου. Βάλε τα. Θα σε ματώσω. Θέλω να με ματώσεις. Με φοβάσαι μη σε ματώσω. Θέλω να με κάνεις αίμα. Θέλω να μπω. Πες. Αυτός ο φοβερός κύμαρος που κατεβαίνει. Και όλη η θάλασσα κάποτε που εμφυρίζει από τη φωτιά. Με τα έμοξα διλινάκια οι σηκές της κύσους της Αλαμέδας. Κι όλα τα λόγωτα στενά με τα ρόδινα και καλανά και κίτρινα σπίτια. Να γίνουμε ένα. Κι όλα τα παιδιά τα φιλέστηκα σε μια και γερά και σε κάτω. Και το Γιβραλτάρ ίδιο με το κορίτσι που ήμουν κάποτε που άλλο στο σκηνό. Σαν τις κοπέλες της Ανταλουσίας. Όταν έβαλα το ρόδο στα μαλλιά μου, μήπως να φορούσα ένα κόκκινο. Και τότε με φίλησε κάτω από το καπιταλικό κάστρο και είπα αυτός λοιπόν ή όποιος άλλος. Και μετά του γύρεψα με τα μάτια μου για να το ζητήσω πάλι ναι. Και μετά με ρώτησε αν εγώ θα έλεγα ναι το άγχος των βουνών μου. Και τότε τύλιξε τα χέρια μου γύρω του και τον τράβηξα πάνω μου και να τον τζαμίσει το άρωμα του τύφους μου. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή και με είπα δεν ξέρεις πόσο σε ευχαριστώ. Όλα γίνονται τελικά. Οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι για όλα. Σε ευχαριστώ που το έζησες μαζί μου. Σε ευχαριστώ που με διάλεξες για να το ζήσεις. Θέλω ένα τσιγάρο. Νιώθω πως το έχω ανάγκη. Τελικά τίποτε δεν είναι τυχαίο. Το έβλεπα σε ταινίες και το λογάριαζα για φθηνό στερεότυπο, αλλά τώρα θέλω ένα τσιγάρο. Θέλω να μείνω αδιανός. Θέλω να γεμίσω το μυαλό μου με αυτό που ζω, με αυτό που θα ζω με την κάβλα σου. Μια πληρότητα. Προφανώς μια πληρότητα και μαζί κάτι άλλο, σαν λιγομάρα. Ή και σαν αρχαία θλίψη. Που οι άνθρωποι είμαστε μάτια ζώα. Ριζεί κανείς μετά από αυτό. Είναι φτιαγμένος για να το κάνει και να επιζεί, να συνεχίζει. Είμαι τόσο ευτυχισμένος. Σήμερα για πρώτη φορά έζησα πέρα από κάθε ερμηνεία. Σήμερα έζησα! Έζησα! Σήμερα νιώθω για πρώτη φορά ανθρωπότητα. Mankind, που λένε. Any man's death diminishes me because I'm involved in mankind. Αλήθεια δεν το πιστεύω. Ένα συνηθισμένο όνειρο τυράννησε όλη μου τη ζωή. Μια ματωμένη μάζα και κολοκύθια. Ανάθεμα σε αυτόν που είπε πως πρέπει να σκαρίζουμε τα όνειρα. Τα όνειρα είναι σαν τα κόπρανα. Δεν πρέπει να τα σκαλίζεις, να βρεις κάτι που δεν σου αρέσει. Πρέπει να τραβάς το καζανάκι και όλα να καταλήγουν στον υπόλοιπο. Όμως έγινε. Απίστευτο, αλλά έγινε. Ξεπαρθενεύτηκα.
Άκου, λέει, ξεπαρτενεύτηκα στα γεράματα. Ήμουν σίγουρος πως δεν θα γίνει ποτέ, ζούσα μέσα στη βεβαιότητα. Τη διαφήμιζα, είχα μάθει όχι μόνο να μην με ενοχλεί, αλλά να είναι και το όπλο μου. Ναι, είμαι παρθένος, έλεγα, και υπερέχω. Και το βράδυ, μόνος, μπροστά στον υπολογιστή, θα βαράω μαλακία σε χαμένους έφηβος, βλέποντας τους άλλους να ζουν αυτό που εγώ έτρεμα, να καβλώνω, να χύνω, να πασαλίγω. Εγώ εχμάλωτος μιας παιδικής ιστορίας και εχμάλωτος όλης της ανθρώπινης ιστορίας, εχμάλωτος του πολιτισμού που μας μαθαίνει να θυμόμαστε. Η μνήμη είναι η γάγκρινα του ανθρώπου. Η ανθρωπότητα θα αφανιστεί από μνήμη. Ο Ζωτ μας ξαναγέννησε απόψε. Οι καρχαρίες μας ξαναγέννησαν απόψε. Από εκεί και πέρα ήταν θέμα επιμονής και ψυχής και αντοχής και πολλών άλλων, βέβαια, να βρεθεί μια ωραία ιστορία, οι καταδύσεις, οι πέρκες με τα οκτώ μάτια, οι Ιαπωνέζοι, όλα τέλειωσαν. Άξαφνα βλέπεις τον εαυτό σου γυμνό μέσα στον ωκεανό να περιμένει τους καρχαρίες. Το αληθινό σκοτάδι λάμπει. Και εκεί ξεκαθαρίζουν όλα. Εκεί αναδύεται η βασική ορμή της ανθρωπότητας. Πως πρέπει να γαμίσεις και να ζήσεις. Να γαμίσεις και να ζήσεις. Αγάπη μου, πήγες στο μπάνιο! Γιατί δεν άναψες φως! Μη μου πεις πως ντρέπεσαι. Ξεχάσω τα πάντα και θα γεμίσω το μυαλό μου με την κάβλα. Όλη μου η ζωή θα είναι η κάβλα σου. Θα σου κάνω έρωτα κάθε μέρα. Θα σου γαμίσω κάθε εκατοστό της σάρκας σου και της ψυχής σου. Θα σε κάνω αίμα στα δόντια. Πρέπει να το παραδεχτώ, ήσουν εκπληκτική απόψε. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Κάπου συναυλία των Water Death. Σιγά με λεγόταν Water Death το group που έπαιζε εκείνο το βράδυ και το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι, La Última Noche. Όλα τα λεφτά ήταν εκείνο το τραγούδι. Ήταν στα αλήθεια σοφό που σκέφτηκες αυτό με το όνειρο. Ένα συνηθισμένο όνειρο ξαφνικής εγκατάλειψης αμέσως έγινε σε ευάλωτη και αυτό με ρέθησε. Για να έρθει η στήση πρέπει να έρθει η αδυναμία. Στα αλήθεια σοφό. Πρέπει να πούμε τον δόκτωρα Ζωτ να το εντάξει στη μέθοδό του. Αλήθεια, πότε κατάλαβες πως δεν υπάρχει ο Ζωτ? Νόμισα πως το έχεις καταλάβει από την αρχή, αλλά καθώς έβγαζες τόση ηρωική εναντίον του, σκέφτηκα πως είχες πιστέψει πως υπήρχε. Σε σκληρό καρύδι. Ο δάσκαλος είναι ένα serial killer, απάγει το θύμα του, το ταΐζει για να το παχύνει και μετά το τρώει. Ο δάσκαλος είναι βαλσαμωμένος καρχαρίας. Να τι είναι. Μα όταν ξεβαλσαμωθεί είναι σαν νεογέννητος, έχει μόνο στόμα. Πού είσαι? Δες να σε έφαγαν οι καρχαρίες. Λίγο μυαλό να είχαν, αυτό θα έκαναν, αλλά τώρα είσαι δική μου. Θα σε φάω εγώ, θα σε κάνω αίμα στα δόντια μου. Αγάπη μου! Έλα, πού είσαι, έχει αρχίσει να με κουράζει αυτό το αστείο. Θέλεις να παίξουμε. Αν θέλεις. Θέλω. Αγάπη μου. Καρχαρίες δεν χορταίνουν με μια μπουκιά. Θέλουν να σε πάρουν μέσα τους, θέλουν να γίνουν εσύ. Πρέπει να το δεχτείς, αγάπη μου. Πρέπει να το δεχτείς.
Μέσα στους καρχαρίες ολοκληρώνονται οι άνθρωποι, δεν το είπαμε. Μέσα στους καρχαρίες. Θέλουν να γίνουν εσύ. Θέλουν εγώ. Θέλεις να αγαπήσεις. Οι καρχαρίες βγαίνουν στη σκηνή όπως τον Άμλετ. Σε τρελή. Δεν είμαι εγώ, αγάπη. Είμαστε αυτός εδώ ο καρχαρίας που μας τρώει. Σάμψα. Μια απλή ιστορία. Ένα ζευγάρι ξέμεινε στον ωκεανό από ένα λάθος. Τους έφαγαν οι καρχαρίες. Τέλειωσε ένας κύκλος. Σάμψα. Πες το ξανά. Σάμψα. Εκείνο το βράδυ, ο Γκρέγκορ Σάμψα ονειρεύτηκε ότι μεταμορφώθηκε σε έναν πελώριο καρχαρία. Βοήθεια. Άσε τη βοήθεια. Είναι η ώρα για την αγάπη. Έχουμε να δοθούμε στην αγάπη, εσύ δεν το είπες. Να πάμε τη νύχτα μέχρι το τέλος. La última noche. Γιατί αυτός είναι ο ωκεανός, αγάπη μου. Γιατί η μύθα έγινε καρχαρίας, αγάπη μου. Ένας καρχαρίας με πρόσωπο που σε βλέπει. Noche que pasé contigo, la llevo grabada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Hoy quiero borrarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi vida.